εκνευρίαση έχει οστεί το Bauhaus στην Ελλάδα και οι ομιλητές είναι κατά σειράν ο κύριος Λέμαχος Ανδριανόπουλος, καθηγητής στο Εθνικό Μητσόβιο Πολυτεχνείο, ο κύριος Ζαρούλας από το Πολυτέχνικο Τη Μιλάνο, ο κύριος Μπαρτατήλας από το Bauhaus Universität Weimar, η κυρία Δήμα από το Μεσόβιο Πολυτεχνείο, ο κύριος Τουνιτιώτης επίσης και ο κύριος Τσιαμπάος επίσης. Παρακαλώ τον κύριο Ανδριανόπουλο να πάρει το λόγο με θέμα Hoffmann, Δεσποτόπουλος, Wagenfeld. Καλημέρα. Θα παρακαλούσα να χαμηλώσουμε λίγο ακόμα τα φώτα, αν είναι εφικτό. Hoffmann, Δεσποτόπουλος, Wagenfeld. Κόκκινο Bauhaus, λευκός Hoffmann, χρυσός Δέσπο, μαύρος Wagenfeld. Κόκκινο τέλος. Κόκκινο, λευκό, μαύρο, rot, weiß, schwarz. Χρώματα κυρίαρχα στην πληθωρική οικαστική παραγωγή του Bauhaus, από την αφίσα της εμβληματικής έκθεσης του 1923 μέχρι συνθέσεις του Μοχολινάγκη ή της Άννη Άλμπερς. Ταυτόχρονα όμως, χρώματα της σημαίας της γερμανικής αυτοκρατορίας, και της Weltpolitik του Γουλιέλμου του Δεύτερου, εκείνης που πυροδότησε τον Πρώτο Πόλεμο, σήμανε το τέλος των αυτοκρατοριών και έδωσε τη θέση της στη δημοκρατία της Βαϊμάρης. Στη δική της σημαία, το κόκκινο και το μαύρο παραμένουν, αλλά το λευκό δίνει τη θέση του στο χρυσό. Το Bauhaus γεννήθηκε μέσα σε αυτή τη δημοκρατία και την ακολούθησε στη θεαματική της πτώση το 1933, όταν με το Τρίτο Ράιχ το λευκό ξαναπαίρνει τη θέση του χρυσού και η σημαία της αυτοκρατορίας επανέρχεται μαζί με τις βλέψεις μιας θέσης στον ήλιο του Φον Μπιούλοφ, ενίοτε με τον ήλιο ως περιστρεφόμενη σβάστικα. Ο 19 ετών Ιωάννης Δεσποτόπουλος εισήλθε στο Bauhaus το 1922. Στη Βαϊμάρη βρέθηκα μέσα σε δύο αντίθετους κύκλους. Στο αρχείο κατοικία του Νίτσε, κέντρο γύρω από την αδελφή του Νίτσε, υπερσυντηρητικών κύκλων, και στο Bauhaus των Ερυθρών ή Ρότες Bauhaus, με σύσταση του συντηρητικού καθηγητή μου να τους αποφεύγω. Bauhaus των Ερυθρών ή Ρότες Bauhaus, κόκκινο, αλλά όχι αναγκαία μονοσήμαντο. Παρόλες τις προσεκτικές προσπάθειες του Βάλτερ Γκρόπιους να αποσυνδέσει τη φιλόδοξη αλλά και ευάλωτη νέα σχολή από τις τρικυμιώδεις αναταραχές της πολιτικής σφαίρας, οι περισσότεροι καθηγητές στο Bauhaus ήταν μέλη της ανθρωπιστικής και επαναστατικής οργάνωσης November Group, ακόμη και οι πλέον μυστικιστές ζωγράφοι όπως ο Ήταν και ο Κλέ. Ενώ κατά την ψηφοφορία του 1932, όπου το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα απλώς απήχε, ο Δήμαρχος και οι κομμουνιστές μόνο ψήφισαν υπέρ του Bauhaus, όπως σημειώνει ο Μπάιμε. Ο Γκρόπιους και ακόμη και ο μαρξιστής Hans Mayer απαγόρευαν την πολιτική δραστηριότητα στη σχολή. Από την άλλη, όπως ο Κλάους φον Μπάιμε εύστοχα αναρωτιέται, δεν την προσκαλούσαν όμως από τους σπουδαστές μέσω του ριζοσπαστικού και προσανατολισμένου στην πράξη προγραμματός τους. Στο Bauhaus ο προσανατολισμός στην πράξη επιχειρήθηκε μέσω της εμπρόθετης σύζευξης τέχνης και παραγωγής, μέσω της ενθουσιώδης εφαρμογής της τεχνολογίας, μέσω της στοχευμένης συνεργασίας με τη βιομηχανία. Αυτός όμως ο προσανατολισμός πολεμήθηκε διπλά. Ο Μπάιμε μεταφέρει τη διπλή αντίδραση. Τις τελευταίες μέρες της δημοκρατίας της Βαϊμάρης, ο Μοχόλη είδε τους εθνικιστές και τους κομμουνιστές να συγκρούονται μπροστά στην Όπερα Κρόλ στο Βερολίνο. Όλοι όμως συμφωνούσαν για τα σκηνικά του Μοχόλη. Εδώ η κατακραυγή ενάντια στη δαινοουμενίστικη παρακμή και την τεχνολογική μανία συνένωσε όλες τις σκιές από το κόκκινο
της καρμίνας των σοσιαλδημοκρατών μέχρι το μαύρο, λευκό, κόκκινο των εθνικιστών. Είσαι εσύ και το είδος σου που πρόδωσε την επαναστατική τέχνη, με την παρακμή σας έχετε καταστρέψει την εμπιστοσύνη των μαζών σε καλλιτέχνες και συγγραφείς. Με τη τελευταία αυτή φράση, από συντάκτη της Ρότε Φάνε, η κόκκινη σημαία στις εφημερίδες των Σπαρτακιστών. Ο Δεσποτόπουλος το θέτει ηρωνικότερα. Το Bauhaus χτυπήθηκε από τον χιτλερισμό σαν κουλτούρμπολσεβίσμους και από το σταλινισμό επί χρόνια, μαζί με την αντίστοιχη σοβιετική τέχνη, σαν κοσμοπολιτισμός. Με το συμμαθητή μου, Χούμπερτ Χόφμαν, καθηγητή ακαδημαϊκό, από τότε έχουμε στενή σχέση φιλίας, αλλά ακόμη και με τους κυριότερους μάιστερ δασκάλους, τον Κρόπιου, Σλέμερη, τον Καντίνσκι, Μοχολινάγκη, Φόρμπατ και Βάγκενφελτ. Χόφμαν, Βάγκενφελτ. Ο Δεσποτόπουλος αλληλογραφεί με τον πρώτο και τον τελευταίο της λίστας μέχρι το τέλος της ζωής του. Με δεδομένη την απουσία του Γκρόπιους από το τέταρτο ΣΥΑΜ, ο Χόφμαν, μέλος της γερμανικής ομάδας, παρουσιάζει στην Αθήνα συλλογική εργασία πολεοδομικής ανάλυσης και ανασχηματισμού της πόλης του Ντεσάου. 2 έτη μεγαλύτερος από τον Δεσποτόπουλο, σπουδαστής στο Bauhaus Ντεσάου μεταξύ 1926-29, μετέπειτα καθηγητής στην αρχιτεκτονική σχολή του Γκράτς το 1959 και συγγραφέας του Die Gegliederte und aufgelockerte Stadt του 1957, ο Χόφμαν και ο επίσης φίλος του Δεσποτόπουλου, Hans Dustmann, συνεργάτης του Γκρόπιου στα τέλη της δεκαετίας του 30, επισκέπτονται συχνά το γραφείο και το σπίτι του τελευταίου στο Βερολίνο. Και ενώ ο Ντούστμαν συνεργάστηκε μετέπειτα ενεργά με τον Σπέρ και το ναζιστικό καθεστώς ως chef architect της χιτλερικής νεολαίας και υπεύθυνος για τον ανασχεδιασμό της Βιέννης, με το γραφείο του εγκατεστημένο στο κατασχεθέν παλάτι των Ρότσιλντ, ο Χούμπερτ Χόφμαν, που δίδαξε στον Bauhaus της δεύτερης περίοδου με τον Μάγερ και τον Χίλμπερ Ζάιμερ και εργάστηκε κατά τον πόλεμο ως πολεοδόμος σε Πόσταμ, Βρέμη και Λιθουανία, φαίνεται να σημείωσε παράλληλη αντιφασιστική δράση. Το τέλος του πολέμου τον βρήκε υπεύθυνο αρχιτεκτονικού και πολεοδομικού σχεδιασμού στον Ντεσάου και επικεφαλής μιας έντονης προσπάθειας αναβίωσης του Bauhaus σε συνεργασία με τον δήμαρχο Φρίτς Χέσε, ο οποίος το είχε καταρχήν υποδεχθεί στην πόλη. Η αντίδραση του Γκρόπιου σε σχετικό γράμμα του Χόφμαν ήταν συγκρατημένη, αφού δεν πίστευε ούτε ότι το κτίριο μπορούσε να επισκευαστεί, ούτε ότι είχε κάποιο νόημα το Ίδρυμα να αναβιώσει. Αρνούμενος μέσω της γυναίκας του, είσαι την αίτηση για οποιαδήποτε χρηματοδότηση. Με τις επόμενες εκλογές και την απομάκρυνση του Χέσε, το σχέδιο ναυάγησε και ο ιδεαλιστής Χόφμαν αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Ανατολική Γερμανία. Μια αναβίωση, ακόμη και μέσα στο ίδιο του το κτίριο, θα έβρισκε και τον Δεσποτόπουλο να διαφωνεί, αφού 3 δεκαετίες μετά σημειώνει. Η ιδέα μπορούσε να απλώνεται και κατά πολλούς τρόπους να γνωμοποιεί. Αλλά μια νέα σχολή Bauhaus δεν μπορούσε ούτε έπρεπε να γίνει, παραδείγματος χάρη στο Σικάγο ή στην Ούλμ. Το 1947, χρονιά που ο Χόφμαν επέστρεφε στον Ντεσάου, ο απολυμένος από το MEP Δεσποτόπουλος εγκαταλείπει την Αθήνα για τη Σουηδία. Έχει προηγηθεί ένα πυρετόδες διδακτικό έργο στη Σχολή Αρχιτεκτών εν μέσω πολέμου. Ο Δεσποτόπουλος επεξεργάζεται άμεσα μια σχετική διάλεξη με τίτλου «Unser Arbeit an der Technische Hochschule zu Athen», που δόθηκε 4 φορές μέχρι το 1954 σε Στοκχόλμη καθώς και Δυτικό και Ανατολικό Βερολίνο. Η φράση προμετωπίδα σχετικά με αυτό το μεταξύ της 43 και 46 έργο ανήκει, όπως σημειώνει, στον ονειροπόλο φίλο του. «Es war ein griechisches Bauhaus». Ήταν ένα ελληνικό Bauhaus. Ο Δεσποτόπουλος παρέμεινε στη Βαϊμάρη μόνο 3 εξάμηνα, υποστηρίζοντας ότι τα σχέδιά του αποτυχίου ενθουσίασαν τόσο ώστε να τον προσέξουν και να τον ονομάσουν μαθητή αντιμαθητευόμενο. Στο μικρό εργαστήριο που μου έδωσαν, μπόρεσα να ασκητεύω εργαζόμενο σχεδόν μέρα και νύχτα. Στο Bauhaus ήμουν γνωστός ως Despoide Agriche.
Αυτή η νοσταλγική αναπόληση μιας χρυσής πολύτιμης για τον ίδιο εποχή σχεδόν ταυτίζεται με τη Γερμανία και την Βαϊμάρη. Και οι τρεις μαθητές καταλήγουν δάσκαλοι, αλλά και μέλη της Ακαδημίας των Τεχνών του Βερολίνου. Ενώ το 1989 ο Έλληνας αρχιτέκτονας γράφει στον Χόφμαν. Μου λείπουν τα ταξίδια στη Γερμανία. Η ιδιαιτέρως στενή επαφή με τους Γερμανούς φίλους είναι μια βαθιά απώλεια. Για μένα η Γερμανία ήταν μια πατρίδα στην οποία αναπτύχθηκα από τον καιρό των σπουδών μου μέχρι και πρόσφατα. Η σημερινή Ελλάδα δεν είναι. Για τον Δεσποτόπουλο, ο μοντερνισμός, η νεωτερικότητα, το Bauhaus, το Siam, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων, θεωρούνται πλέον αναλωμένα νεκρά, όπως σημειώνει. Η απεσιοδοξία του ιδίως προς τον Wagenfeld εκφράζεται προς το τέλος της ζωής του ανοιχτά. Γράψατε σωστά ότι το έτος 1945 ήταν ένα τέλος, το έτος 1919 ήταν η αρχή. Από αυτό το τέλος φοβούμε ένα ακόμη τρομακτικότερο τέλος. Στην εισήγησή του του 1982 για τον Bauhaus επεξηγεί περαιτέρω αυτή την υποσχόμενη αλλά απότομα ακροτηριασμένη αρχή. Η ήττα της Γερμανίας στον Πρώτο Πόλεμο ήταν καλή και γόνιμη, διότι ενήχε τους ιστορικούς παράγοντες ενός διαλεκτικά ανανεωτικού πολιτικοκοινωνικού προτσές, της Γερμανίας και όλης της Ευρώπης. Αυτό θα συνέβαινε αν η γερμανική αντίδραση, υποστηριζόμενη διαδοχικά από τους νικητές συμμάχους, δεν πολεμούσε με λύσα και με εξοντωτική εγκληματικότητα αυτούς τους ανανεωτικούς παράγοντες. Με αναπόφευκτο αποτέλεσμα να καταλήξει στο γερμανικό φασισμό, στενά συνδεδεμένο με τους στατάρχες και τους μεγαλοβιομηχάνους, ντόπιους και ξένους. Ο Δεσποτόπουλος αναφέρεται ευθέως στις πολιτικές δολοφονίες του 1919, ενώ το κύριο πεδίο στο οποίο εντοπίζει τη συνεισφορά του Bauhaus ως ανανεωτικό παράγοντα είναι η γεωμετρία καθεαυτή. Ένα μεγάλο επίτευγμα, γράφει, ήταν η σοσιαλοψυχολογική και ηθική σημασία της γεωμετρικότητας στην τέχνη και ειδικά στην αρχιτεκτονική. Αυτή ήταν τελείως χαμένη μέσα στην απέραντη κουλεραλία που συσσόρευσε επί δεκαετίες η μικροαστική τάξη στην πορεία της προς την αυτοαποσύνθεση. Οι εποχές ακμής παράγουν κουλτούρα με δομή γεωμετρική, αγεωμετρική, όταν αυτές διαλύονται. 50 χρόνια μετά το κλείσιμο της σχολής, επιλέγοντας μια σημαντική λεπτομέρεια, όπως σημειώνει για το έργο της, ο Δεσποτόπουλος επιμένει στη γεωμετρική μορφή. Το Bauhaus μέχρι σήμερα, υπό την καθοδήγηση του καθηγητού ακαδημαϊκού Wagenfeld, επετέλεσε ένα τεράστιο και ευρύ έργο με τη νέα διαμόρφωση απείρων αντικειμένων και σκευών καθημερινής χρήσης, που αναπαράγονται μέχρι σήμερα από διάφορες βιομηχανίες, συνεχώς τελειοποιημένα στο ίδιο πνεύμα μορφής. Οι Δεσποτόπουλος Wagenfeld γνωρίστηκαν στη Βαϊμάρη και επανασυνδέονται φιλικά την περίοδο της κοινής τους θητείας στη Γερμανική Ακαδημία των Τεχνών. Ξεκινώντας από την Παγκόσμια Έκθεση του 1937 και αποσπώντας πλήστα πρώτα διεθνή βραβεία, το πληθωρικό έργο του Wagenfeld καλύπτει 6 ενεργές δεκαετίες. Η γεωμετρική μορφή είναι σε αυτό κυρίαρχη. Ανυποχώρητα επεξεργασμένη, αφοπλιστικά ελκυστική, σε αδιάλυτη συνέργεια με τη λειτουργία. Όπως ίσως σε εποχές ακμής. Με αφορμή μία κάρτα του φίλου του σημειώνει «Πόσο όμορφη είναι η αρχαία Αττική αγκιοπλαστική. Ένα έργο τέχνης για μας, αλλά στα αρχαία χρόνια απλώς ένα αγκείο που κατασκευάστηκε για συγκεκριμένο σκοπό». Οι πολλαπλές συνεργασίες του με τις σχετικές βιομηχανίες, όπως η Jainer Class ή η Brown, έχουν καταρχήν την αφετηρία του στο Bauhaus, μέσω του οποίου ήρθαν στην παραγωγή τα πρώτα του περίφημα σχέδια. Ο απότερος στόχος εξακολουθεί και το 1974 να παραμένει για εκείνον ο ίδιος. Με τις εκθέσεις προσπαθώ να δείξω ποια πνευματική ποιότητα τα μαζικά παραγόμενα προϊόντα μπορεί να έχουν, μόνο όταν βιομηχανία και οικονομία εκπληρώνουν τον πρωταρχικό του σκοπό, ώστε οι υποδουλωμένοι από ανάξια προϊόντα καταναλωτές και εργάτες
επιτέλους να τα αποποιηθούν. Μια σχεδόν δεκαετία μετά, οι εκθέσεις και η δημοσιότητα του έργου δεν φαίνεται να αποδίδει τους αναμενόμενους καρπούς. Γράφει στον Δεσποτόπουλο. Οι βιομηχανίες ακόμη δεν παράγουν τα αντικείμενα τα οποία με μεγάλη επιμέλεια είχα επεξεργαστεί προς μαζική παραγωγή. Τα εργοστάσια είναι εξαρτημένα από επιχειρήσεις δεσμευμένες από τραπεζικά κεφάλαια που ορίζουν την κατεύθυνση της παραγωγής. Σύγχρονοί μας, οι οποίοι μετά από ένα σύντομο πτυχίο στα οικονομικά, βλέπουν στα παραγόμενα προϊόντα μόνο μια χειροτεχνική και όχι χρηστική αξία, η οποία κατασπαταλάει υλικό και εργασία για προϊόντα σκουπίδια. Ο απεσιόδοξος Μαύρος Βάγκενφελτ φτάνει σε αντίθεση με τον Δεσποτόπουλο να μην διακρίνει ιδιαιτέρως μεγάλες αρετές στη χώρα του. Οι Γερμανοί είναι κατά κύριο λόγο ένας πρωτόγονος λαός και έχουν παραμείνει τέτοιος μέχρι τώρα. Δραστήριοι οι χαρισματικοί μεταξύ αυτών καθίστο στο πεδίο του. Αδιαμφισβήτητα. Μετά την διαίρεση με το τέλος της αυτοκρατορίας, σημαίνει υποσυλλογική θνίσκουσα πρόσικη υποτέλεια, ιδέα νόητα και βολικά μετετράπησαν σε σκλάβους του θεοποιημένου κεφαλαίου. Νοθροί πλούσιοι, αστεί κοιμισμένοι από τα βιομηχανικά προϊόντα, τα οποία δεν χρειάζονται, απλώς παγιδευμένοι από τα μέσα της οικονομικής πρόοδου, καταλήγει. Λίγο μετά το θάνατό του, δέκτης της απογοήτευσης, αλλά και μεγάλος θαυμαστής του, ο Δεσποτόπουλος παρόλα αυτά επιμένει. Αυτό το έργο του Bauhaus είναι πραγματικά τεράστιο και δημιουργεί την κουλτούρα της καθημερινής ζωής του σημερινού ανθρώπου. Παρά τους μεταμοντερνισμούς, επανέρχεται πολύτροπα στο ίδιο ενδογενές πνεύμα του. Το δυναμικό κολλάζ του μαθητή του Ντεσάου, Ιβάο Γιαμαβάκη, όπου κεντρική φιγούρα φαίνεται να είναι ο διοικητής των ΕΣΕΙ, Ernst Röhm, δημοσιεύτηκε στην Ιαπωνία το 1932. Αν ο Δεσποτόπουλος είχε τονίσει στην εισήγησή του του 1982 την υποστήριξη που παρήχε η γερμανική βιομηχανία στο Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα, στην ίδια επιστολή του 1985 ο Βάγκενφελτ σημειώνει. Όσον αφορά την προϊστορία της 30ης Ιανουαρίου του 1933, θα σας ενδιέφερε να μάθετε ότι έναν χρόνο νωρίτερα η Βασιλική Εταιρεία της Γερμανικής Βιομηχανίας είχε προσκαλέσει τον Χίτλερ στο ξενοδοχείο Πάρκ του Ντίσσελντορφ προκειμένου να μιλήσει για τους πολιτικούς του στόχους. Μετά το λόγο του, ο Χίτλερ έλαβε υποστήριξη για τις επόμενες εκλογές. Αεροπλάνο με τα πιλότου και εκατομμύρια για την προεκλογική του καμπάνια. Ο Χίτλερ χρήζεται καγκελάριο τέλη Ιανουαρίου του 1933, το τρίτο Bauhaus του Βερολίνου κλείνει τον Απρίλιο. Μισό αιώνα μετά, ο Βάγκενφελτ γράφει στον Δεσποτόπουλο για μία ακόμη κρίσιμη συνάντηση με την βιομηχανική ελίτ. Το βράδυ της 28ης Ιανουαρίου του 1933, αυτή τη φορά στην πρώτη πόλη του Bauhaus. Στη Βαϊμάρη ήμουν τα μεσάνυχτα ακριβώς στην πλατεία της αγοράς. Η πλατεία ήταν ασφυκτικά καλυμμένη από ομάδες των SS και SA. Το ξενοδοχείο Elephant φυλασσόταν από μια ισχυρή ομάδα SS. Ξαφνικά, εμφανίστηκε μία Mercedes μέσα στη μάζα των ενστόλων, οι οποίοι άφησαν λωρίδα κίνησης για το αυτοκίνητο. Σταμάτησε στο μέσο της πλατείας, βγήκαν τέσσερις άνδρες των SS με τον Χίτλερ με χαλαρό παλτό και βραδινό κοστούμι. Τον πήγαν στο ξενοδοχείο, όπου ο Γκέρινγκ και οι άλλοι είχαν ήδη κατεφθάσει. Δύο μέρες αργότερα, καθορίστηκε με διάταγμα του Χίντενμπουργκ η καθαίρεση του Σλάιχερ και ο διορισμός του Χίτλερ σε καγκελάριο. Έτσι, ξεκίνησε το καθεστώς του καγκελάριου του Ράιχ Χίτλερ, ήδη με έναν φόνο. Σε εντελώς άλλη διάθεση, το 1958, ο Νιροπόλος Χόφμαν διηγείται στον φίλο του Ντέσπο μία επίσκεψη στην Ασκόνα, στην ιταλική πλευρά της λίμνης Ματζιόρε. «Οι γονείς μου έμεναν ένα διάστημα όσο ήμουν μικρός στο Μόντε Βεριτά και ο πατέρας μου είχε κάνει εκεί τα κτίρια της αποικίας στο Naturmenschen. Η δομή είχε πλέον αλλάξει εντελώς. Ήταν ακόμη ηλιόλουστα και για μπάνιο και σε εκδρομές στο βουνό ήταν ενδιαφέρον να βλέπεις γήινη μεσογειακή κουλτούρα να διατηρείται στις Άλπεις, ακριβώς δίπλα στη σύγχρονη εξέλιξη. Ο Χέρμαν Έσε, ο Χένρι Βαντεβέλτε, η Μέρι Βίγκμαν ή ο Πολ Κλέ διάμειναν επίσης στις εγκαταστάσεις της κοινότητας,
που ιδρύθηκε το 1900 από την πιανίστα Ίντα Χόφμαν και τον 25 ετών γιο Βέλγου βιομηχάνου Χένρι Όντενκόβεν. Σύμφωνα με τις επιταγές της χορτοφαγίας, του γυμνισμού και του πρωτόγονου σοσιαλισμού. Σε πλήρη ακμή, στην Ασκόνα, πριν τις Μαύρες Σκιές, 1930, ο Βάλτερ Γκρόπιους, μαζί με τον Ρώσο ζωγράφο και μαθητή του Bauhaus, Αλεξάνδρ Σαβίνσκι, ο οποίος δήλωσε δεικτικά το 1977, ότι ο κόκκινος Hans Mayer απέτυχε γιατί απλώς ήταν νευρωτικός με την εικόνα του και ανίκανος να αντέξει την σκιά του Γκρόπιους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Αδριανόπουλο. Ο κύριος Ζαρούλας από το Πολυτέχνικο τη Μιλάνο με θέμα «Η σύνθεση τέχνης και αρχιτεκτονικής στη μελέτη του Ιωάννη Δεσποτόπουλου για το πνευματικό κέντρο της Λουντβίκα». Καλημέρα σας. Η παρούσα εισήγηση αποτελεί μέρος της ερευνάς μου των τελευταίων χρόνων με θέμα του έργου του Δεσποτόπουλου στη Σουηδία. Και ο σκοπός της είναι η επισήμανση της μοναδικότητας της σουηδικής εμπειρίας και της καθοριστικής σημασίας που αυτή κατέχει στο συνολικό έργο του Δεσποτόπουλου, τόσο ως απόρρια των έως τότε συγκεκριμένων σχέσεων με εμπειρίες και πρόσωπα, όσο και του πλήθους των προτάσεων που επεξεργάστηκε και του πλήθους των ιδεών με τις οποίες έρχεται σε επαφή στη Σουηδία. Αλλά και ως προάγγελος του μετέπειτα έργου του. Ας σημειωθεί εδώ πως όταν τον Bauhaus κλείνει το 1929, οι εκφραστές του μεταναστεύουν όχι μόνο στην Αμερική, αλλά και στη Σουηδία. Ένας από αυτούς είναι και ο Φίλος του Δεσποτόπουλου, ο Φρεντ Φόρμπατ, που θα συντελέσει στην σταδιοδρομία και στο χαρακτήρα του έργου του, με την έννοια πως και ο ίδιος ο Φόρμπατ θα προσπαθήσει όχι να αναθεωρήσει τον μοντερνισμό, αλλά κυρίως η προσπάθειά του να συνδεθεί με τη σουηδική αρχιτεκτονική. Από το 1930 και μετά την έκθεση της Στοχόλμης, εγκαινιάζεται από τον Γκούναρ Άσπλουντ, τον πιο γνωστό από τα μέλη που θα υπογράψουν το μανιφέστο Ατσέπτερα, ένα φυτώριο του μοντερνισμού, και μην ξεχνάμε ακόμη πως οι σοσιαλιστικές κυβερνήσεις εκείνης της εποχής θα ευνοήσουν τη συνέχιση του κοινωνικού χαρακτήρα προγράμματος του Bauhaus. Όλα αυτά όμως, περασμένα μέσα από το φίλτρο μιας σουηδικής κουλτούρας, εκφρασμένη από σημαντικούς αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες και κτίρια, που σημάδεψαν την εξέλιξη του παγκοσμίου στερεώματος της αρχιτεκτονικής και τη διαδικασία επεξεργασίας της αρχιτεκτονικής μελέτης. Αν και υπάρχει ήδη στο Δεσποτόπουλο μια κλίση και ένα ενδιαφέρον για τη συνύπαρξη των καλών τεχνών στο αρχιτεκτονικό έργο, και παρόλο που στο Bauhaus θα παραμείνει για 3 μόνο εξάμηνα, το σχολείο και ιδίως η προσωπικότητα του Γκρόπιους θα τον σημαδέψουν και θα τον ακολουθήσουν ως σκιές καθ' όλη τη διάρκεια του έργου του. Το περιβάλλον του Bauhaus ήταν θεμελιώδης σημασίας για την εκπαίδευση και το έργο του Δεσποτόπουλου, για το γεγονός της ανακάλυψης της σχέσης τέχνης και αρχιτεκτονικής και για τα θέματα που επεξεργάστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Μια φράση κλειδί για αυτή την επίδραση του Bauhaus στην καλλιτεχνική δημιουργία του Δεσποτόπουλου αποτελεί η επισήμανση από τον ίδιο του προφητικού χαρακτήρα του έργου του Γκρόπιους και του Bauhaus, αλλά και του μοντερνισμού, θα μπορούσαμε να πούμε γενικότερα. Είναι προφητικό, λέει ο Δεσποτόπουλος, διότι ανοίγει δρόμους και πραγματοποιήσεις στους άλλους που έρχονται. Από αυτή την οπτική γωνία, η μέθοδος εργασίας του Γκρόπιους γίνεται ζωντανό παράδειγμα και οδηγός για τον Δεσποτόπουλο. Το κείμενο που ακολουθεί προέρχεται από μια συνέντευξη του Γκρόπιους στην Ιταλική κρατική τηλεόραση, από την οποία αντιλαμβάνεται κανείς κυρίως 2 πράγματα. Ίσως τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της σκέψης του και κυρίως ό,τι συνθέτει την επικαιρότητα του σχολείου σήμερα. Δηλαδή, τη σημασία εφοδιασμού του μαθητή με σίγουρες βάσεις, διαχρονικού χαρακτήρα, πάνω στις οποίες θα χτίσει την προσωπική του ιδέα για την τέχνη και τη βαθιά ουμανιστική πλευρά των ιδεών του Bauhaus. Δηλαδή, την ανάγκη για μια μη υποδούληση του ανθρώπου στη μηχανή και την τεχνολογία.
Κάτι ακόμη που προκύπτει από το πρόγραμμα σπουδών και είναι μέρος της σκέψης και της δράσης του σχολείου, είναι η συνύπαρξη των διαφορετικών καλών τεχνών. Ο σκοπός είναι ένας συνολικός χαρακτήρας της τέχνης, Gesamtkunstwerk, που κατορθώνεται όχι με την απλή φιλοξενία κάτω από την ίδια στέγη διαφορετικών τεχνών, αλλά κυρίως μέσα από την ενεργή συνεργασία των καλλιτεχνών στην πραγματοποίηση του έργου. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχε ακόμα αρχιτεκτονική στο πρόγραμμα σπουδών, όταν δηλαδή ο Δεσποτόπουλος φτάνει στη Γερμανία. Η αρχιτεκτονική θα συσταχθεί το 1927 και το σχολείο θα συνεχίσει να εργάζεται με τον ίδιο τρόπο, θεωρώντας δηλαδή το έργο τέχνης ως συνολικό έργο τέχνης, η καλλιτεχνική διάσταση της παραγωγής, που υπήρξε ένα απόσπαστο στοιχείο του σχολείου, η προσωποποίηση δηλαδή του αντικειμένου εκτός από τη λειτουργικότητά του. Ό,τι δηλαδή εννοούσε ο Γκρόπιους όταν μιλούσε για την ανάγκη ενός ευδιάκριτου χαρακτήρα της παραγωγής. Ο Δεσποτόπουλος δεν αγνοεί την τοπική παραδοσιακή και ελληνική αρχιτεκτονική. Από τα πρώτα κιόλας έργα του διακρίνεται η προσπάθεια διαλόγου τέχνης, κυρίως λαϊκής και αρχιτεκτονικής. Στο πρώτο του έργο, η μικρή εκκλησία της Μαγαζιώτισσας στην Χίο, το σχέδιο για το δάπεδο με το μοτίβο του δικέφαλου Ιτού, αποτελεί μια προσπάθεια απλοποίησης των διακοσμητικών στοιχείων και επομένως ενός διαλόγου με τη λαϊκή τέχνη. Στο έργο του, για τα δημοτικά λουτρά παρατηρείται η ένταξη παραθεμάτων από ιστορικά τοπικά κτίρια και εργασία με τοπικά υλικά κατασκευής. Αυτές οι προσπάθειες, ωστόσο, δεν πρέπει να θεωρηθούν ως ένα είδος εκλεκτική συμπεριφορά σε αντίθεση με τον διεθνή, σχεδόν επιστημονικό, όπως έλεγε ο ίδιος, χαρακτήρα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Αντιθέτως, από την προσπάθειά του φαίνεται πως διακρίνει καθαρά τον καθολικό χαρακτήρα του μοντερνισμού, που διαδίδεται όπως μια επιστημονική ανακάλυψη και μπορούν μάλλον να θεωρηθούν ως εκφράσεις και προσπάθειες που στοχεύουν να καταστήσουν πιο σταθερές τις σχέσεις της νέας αρχιτεκτονικής με τη λαϊκή τέχνη και τις άλλες τέχνες. Με αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατόν να αποφευχθεί η λειτουργικότητα ως μοναδικός σκοπός. Το αρχιτεκτονικό έργο είναι πάνω απ' όλα ένα έργο τέχνης και ο σκοπός του είναι να γίνει ένα συνολικό έργο τέχνης. Το έργο για το πνευματικό κοινωνικό κέντρο της σουηδικής πόλης Λουντβίκα, του Δεσποτόπουλου, στο κέντρο της Σουηδίας, αποτελεί τη συνιστόσα πολλών ερευνών και προσπαθειών για την πραγματοποίηση ενός πνευματικού κέντρου στη σκανδιναβική χώρα, αλλά και τη σύνθεση διαφορετικών αρχιτεκτονικών εμπειριών στο ίδιο το έργο. Προτού ο υπεύθυνος οργανισμός το αναθέσει τη συγκεκριμένη μελέτη, επεξεργάζει και συμμετέχει σε περισσότερα από 10 άλλα σχέδια, ορισμένα από τα οποία, όπως η πρότασή του για το κέντρο της πόλης Λούλεο, φτάνουν σε ένα προχωρημένο στάδιο, αλλά τελικά δεν κατασκευάζονται. Η μελέτη για τη Λουντβίκα ξεκίνησε με ενθουσιασμό από τους υπεύθυνους και τους κατοίκους της πόλης, αλλά με ισχνούς πόρους και, όπως θα δούμε συνέχεια, ελοποιείται μόνο εν μέρη. Η Λουντβίκα, την εποχή που ο Δεσποτόπουλος καλείται να πραγματοποιήσει την μελέτη του, είναι ένα μικρό επαρχιακό αστικό κέντρο. Το κλασικό παράδειγμα του φαινομένου των παραγωγικών πόλεων που στήριζαν τον πληθυσμό και την οικονομία τους στην ύπαρξη μιας βιομηχανικής μονάδας. Παρόλο που αποτέλεσε διοικητικό κέντρο τον 18ο αιώνα και έδρα ενός σημαντικού περιφερειακού δικαστηρίου, δεν κατάφερε να μετατραπεί ποτέ σε μια σημαντική επαρχιακή πόλη. Πράγματι, τα μοναδικά ιστορικά κτίρια της πόλης είναι το δικαστήριο και η κατοικία του Γεωκτήμωνα που έλεγχε την περιοχή. Με την έναρξη του περασμένου αιώνα και με την πολιτική αποκέντρωση των κυβερνήσεων της εποχής, εγκαθίσταται στην περιοχή η ΑΖΕΑ, μια βιομηχανική μονάδα παραγωγής στοιχείων για την παραγωγή, μια βιομηχανική μονάδα παραγωγής στοιχείων για την μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας και η πόλη γνωρίζει έτσι την πρώτη της εξάπλωση. Ακολουθώντας την χρονολογία των εγγράφων, προκύπτει πως η πραγματοποίηση του έργου ανατίθεται στον Δεσποτόπουλο από τον Δεκέμβρη του 1949. Το αρχικό σχέδιο, που επεξεργάζεται ο ίδιος, προβλέπει την ολική αντικατάσταση των κτηρίων στο οικόπεδο με το προϋπάρχον κοινωνικό κέντρο και τη δημιουργία μιας πλατείας μπροστά από τον όγκο του θεάτρου. Η δυσκολία έβρισης του απαιτούμενου ποσού θα επιβάλλουν στο τέλος τη μερική πραγματοποίηση της πρότασης και την επέκταση του ήδη υπάρχοντος κτηρίου. Δύο μακέτες που παρουσιάζει ο Δεσποτόπουλος, τις οποίες ανακάλυψα κατά τη διάρκεια της ερευνάς μου και οι οποίες αναφέρονται στη χρονολογία των εγγράφων και χρησιμοποιούνται στη σύσκεψη των υπευθύνων του Δήμου, του Οργανισμού Κοινωνικών Κέντρων και της ΑΖΕΑ, δείχνουν τη γενικότερη διάταξη των όγκων στο οικόπεδο. Η πρόταση δεν φαίνεται να προκαλεί αντιρρήσεις και ο Δεσποτόπουλος συνεχίζει με την επεξεργασία της τελικής πρότασης. Οι όγκοι διατίθενται σύμφωνα με τα προϋπάρχοντα σημαντικά δημόσια κτίρια της πόλης και με τον συνδυασμό ψηλών και χαμηλών όγκων. Μια ιδέα που πηγάζει φυσικά από την πρόταση του Γκρόπιους και του Bauhaus.
Πιο συγκεκριμένα, το ψηλότερο μέρος του συγκροτήματος τονίζει την σημασία του άξονα που οδηγεί στο ισοδρομικό σταθμό και φιλοξενεί την κύρια είσοδο του πνευματικού κέντρου. Το κτίριο του Folketshus, την εποχή της κατασκευής του, αποτελούσε το ψηλότερο δημόσιο κτίριο στην πόλη της Λουνδίκα και με υπερηφάνεια ξεπερνούσε σε ύψος τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της ΑΖΕΑ. Το ψηλό κτίριο, με τους χώρους πολιτιστικών δραστηριοτήτων και συνδικαλιστικών πολιτικών και πολιτιστικών ενώσεων, αποτελούσε το σύμβολο της δύναμης του εργατικού κόσμου και το καμάρι του Συλλογικού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Από την κάτωψη μπορούμε να δούμε πώς ο Δεστοπετόπουλος σχεδίασε το ισόγειο του συγκροτήματος. Στο κάτω μέρος της εικόνας βλέπουμε το προϋπάρχον κτίριο του κοινωνικού κέντρου που είχε χτιστεί το 1920, το θέατρο που κτίζεται πλέον όχι ως διπλή θεατρική σάλα, μόνο ως μονή, το φουαγέ μπροστά από το θέατρο και τον ευρύ χώρο για εκδηλώσεις και μαθήματα χορού. Παρατηρούμε ακόμη σε αυτό το σχέδιο τη θλιβερή επέκταση της δεκαετίας του 80. Ο μαύρος όγκος, εκεί που ο Δεσποτόπουλος σκεφτόταν την πλατεία με τα γλυπτά, με το γλυπτό σύμπλεγμα, τοποθετήθηκε ένας κινηματογράφος, ενώ ακριβώς μπροστά στην κύρια όψη του κτηρίου υπάρχει προσθήκη ενός καινούριου μέρους που σχεδίασε ένας τοπικός αρχιτέκτονας. Οι φωτογραφίες είναι από τις ημέρες των εγγενείων του κτηρίου και το εσωτερικό της βιβλιοθήκης, που καταλάμβανε τον δεύτερο και τρίτο όροφο του συγκροτήματος. Μια άλλη πανοραμική άποψη σημερινή της πόλης της Λουντβίκα, όπου φαίνεται ακριβώς αυτή η σχέση. Εκεί που υπάρχει η πεζογέφυρα είναι και ο συνδρομικός σταθμός, οπότε υπάρχει σχέση ακριβώς του πνευματικού κέντρου με το σημαντικότερο, μάλλον, κτίριο σε αυτό το μέρος της πόλης. Και βλέπουμε πως δεσπόζει ακόμα ο όγκος τους σε σχέση με τα υπόλοιπα κτίρια της πόλης. Αυτή είναι πάλι μια σημερινή άποψη του κτιρίου με την επέμβαση και την προσθήκη που λέγα προηγουμένως του σώματος πάνω από την είσοδο του κτιρίου στην κύρια πρόσωψη του κτιρίου του Δεσποτόπουλου. Όπως λέγαμε, είναι θλιβερή η επέμβαση. Παρ' όλα αυτά, όμως, το κτίριο του Δεσποτόπουλου δεν έχει χάσει το χαρακτήρα και τις προθέσεις που ο αρχιτέκτονας ήθελε ξεκάθαρα να δώσει στο κτίριο. Δημιουργία, δηλαδή, αυτής της μνημειώδης πρόσωψης προς τον κύριο δρόμο, προς ένα από τους κύριους δρόμους της πόλης. Ίσως αυτή είναι μια από τις όψεις του κτιρίου που έχει διατηρηθεί ακόμα χωρίς να έχουν πειραχθεί κατά κάποιο τρόπο οι όγκοι και το σχέδιο του Δεσποτόπουλου. Εδώ βλέπουμε από τη μία μεριά το υπάρχον κοινωνικό κέντρο και από την άλλη το χαμηλό κτίριο της προσθήκης του κινηματογράφου που έλεγα προηγουμένως, εκεί που ο Δεσποτόπουλος είχε σκεφτεί για τοποθέτηση ενός γλυπτού συμπλέγματος, ενός συμπλέγματος γλυπτών. Μία άποψη από την οροφή του συμπλέγματος, από όπου φαίνεται πώς δεσπόζει το κτίριο στην υπόλοιπη πόλη. Θα συνεχίσω την εισήγηση με την ανάλυση των επιμέρους στοιχείων. Η πρόσωψη, η είσοδος, το φουαγέ, το ανάγλυφο της θεατρικής σάλας. Η σχέση του κτιρίου με το δρόμο υπογραμμίζεται με την προσπάθεια σχεδιασμού μιας μνημειώδους πρόσωψης, η οποία για πολλούς λόγους θέλω να πιστεύω ότι διαλέγεται με την αντίστοιχη λύση που ο Γκούναρ Άσπλουτ πρότεινε στο έργο του για την επέκταση του δικαστηρίου του Γκέτεμπορκ. Στο συγκεκριμένο κτίριο, ο Άσπλουτ προσπαθεί να συνδέσει καλύτερα μέσω του σχεδίου ενός κάναβου το υπάρχον ιστορικό κτίριο με την πρότασή του. Επιπλέον, με τη μετατόπιση της θέσης των ανοιγμάτων σε κάθε όροφο σε σχέση με το κέντρο των τετραγώνων του κάναβου, καταφέρει να δώσει έναν πιο δυναμικό ρυθμό στο συνολικό σχέδιο της πρόσωψης. Σίγουρα, στην δεκαετία του 1950, η χρήση του κάναβου για το σχεδιασμό μιας πρόσωψης είναι πολύ συχνή, αλλά ο συνδυασμός κάναβου και ασύμμετρης θέσης των παραθύρων δεν μπορεί να είναι απλή σύμπτωση με το έργο του Άσπλουτ στον Γκέτεμπορκ, και ιδίως όταν και στα δύο κτίρια εργάστηκε ο γλύπτης Eric Great. Τα ανάγλυφα και στο κτίριο του Άσπλουτ και στο κτίριο του Δεσποτόπουλου είναι το ίδιο γλύπτη.
Σε αυτό το σημείο, πριν προχωρήσουμε, είναι απαραίτητο να γίνουν ορισμένες γενικές εκτιμήσεις για το έργο του Δεσποτόπουλου και τις σχέσεις που δημιουργούνται με τη σκανδιναβική αρχιτεκτονική, από την ευκαιρία παραμονής του αρχιτέκτονα στη Σουηδία και τη συμμετοχή σε αυτό το ενεργό εργαστήριο μοντέρνας αρχιτεκτονικής. Παρά τον καθολικό χαρακτήρα της μοντέρνας αρχιτεκτονικής, ο Δεσποτόπουλος, όπως και οι συνάδελφοί του, όπως και ο στενός φίλος του, ο Φρεντ Φόρμπαρτ, όταν έφτασαν για πρώτη φορά στη Σουηδία, πρέπει να αντιμετωπίσει τη σχέση με την τοπική σουηδική αρχιτεκτονική. Παρόλο που δεν υπάρχουν γραπτές μαρτυρίες και αναφορές στον Δεσποτόπουλο στο έργο του Γκούναρ Άσπλουντ και στη σουηδική αρχιτεκτονική, εξαιρώντας ορισμένες αναφορές στα θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης σουηδικής πόλης, είναι αδύνατον κανείς να μην αντιδράσει στην εμβέλεια του έργου του Άσπλουντ. Ο Άσπλουντ επηρεάστηκε βαθιά από τις ιδέες του Bauhaus, από την ανάγκη μη δαιμονισμού της μηχανής, αλλά και από την ταυτόχρονη αναγνώριση των σχέσεων που ανέκαθεν αποτελούσαν το ευδιάκριτο γνώρισμα της αρχιτεκτονικής με τον αστικό περίγυρο, το φυσικό στοιχείο και τις άλλες καλές τέχνες. Συνεργάστηκε συχνά κυρίως με τον γλύπτη Ίβαρ Τζόνσον και με τον Έρικ Γκρέιτ. Αρχίζει έτσι ένας πειραματισμός στον χρόνο, μέρος του οποίου γίνεται και ο ίδιος ο Δεσποτόπουλος. Ο διάδρομος με το μαύρο ανάγλυφο της βιβλιοθήκης Στοκχόλμη, τα ανάγλυφα και το εντυπωσιακό κλειπτό πάλι του Ίβαρ Τζόνσον στο παρεκκλήσι του Τίμιου Σταυρού, αποτελούν ζωντανά παραδείγματα για έναν αρχιτέκτονα αλλά και την πραγματοποίηση ενός σκοπού που ο αρχιτέκτονας καλείται να συνεχίσει. Μήπως αυτό το σκοπό δεν πίστεψε ο κ. Δεσποτόπουλος όταν γνώρισε τον Bauhaus? Ο Δεσποτόπουλος χρησιμοποιεί αντίστοιχα μέσα με αυτά το Άσπλουντ, αλλά φέρνει αυτόν τον πειραματισμό σκηνογραφικού κυρίως χαρακτήρα στα άκρα, σε σχέση με την θέση των ανοιγμάτων στην πρόσωψη. Μετακινεί όχι μόνο την θέση των ανοιγμάτων σε σχέση με τα τετράγωνα του κάναβου, αλλά εναλλάσσει ακόμη και την θέση του ενός με το άλλο από όροφο σε όροφο. Ένας κόκκινος σταυρός που είναι αποτυπωμένος στο εσωτερικό των τετραγώνων του κάναβου τονίζει ακόμη περισσότερο τη μη βαρικεντρική θέση των παραθύρων. Το αποτέλεσμα είναι ένας έντονος τρισδιάστατος χαρακτήρας της πρόσωψης, με την απόδοση μιας αίσθησης βάθους, χωρίς να βλάπτεται η πρισματική όψη του συνολικού όγκου. Η βάση του κτηρίου φιλοξενεί, όπως λέγαμε προηγουμένως, την είσοδο για την ευρύχωρη αίθουσα μαθημάτων χορού, τον χώρο με την σκάλα και τους ανελκυστήρες για την πρόσβαση στους υπόλοιπους ορόφους με τα γραφεία και το φουαγέ του θεάτρου. Το στοιχείο που οι επισκέπτες αντιλαμβάνεται άμεσα με την είσοδό του στο εσόγειο είναι η κύρια ελικοειδή σκάλα ελλειπτικού σχήματος και οι επενδύσεις του τείχου με τους ανελκυστήρες ξύλο, μέταλλο, γκρίζο σκούρο γρανίτη για την σκάλα και μαύρο γρανίτη για τους εισόδους των ανελκυστήρων είναι τα υλικά που δίνουν έγκλη στα διάφορα στοιχεία και χαρακτηρίζουν το χώρο της εισόδου. Προχωρώντας στην κυρίως αίθουσα του θεάτρου, παρατηρούμε πως είναι πλήρως καλυμμένη με συμπαγή τούβλα, τοποθετημένα κατακόρυφα σε αυτό το τμήμα του έργου, δηλώνοντας επίσης κατά κάποιο τρόπο την ταυτότητά του ως επένδυση και όχι ως κύρια στοιχεία της δομής των τοίχων. Το βλέμμα του παρατηρητή ή του θεατή καταλήγει στο πιο σημαντικό στοιχείο του μικρού αυτού θεάτρου, που είναι η μηχανική μεταλλική αυλαία, ένα γιγαντιαίο ανάγλυφο διαστάσεων 4x12 μέτρων, το οποίο παραμένει ορατό ακόμη και κατά τη διάρκεια της παράστασης. Αναπαριστά ένα αγαπημένο θέμα στο Δεσποτόπουλο, την αποθέωση της ιδέας της πόλης και την ουσία του κτηρίου στην οποία δουλεύει, δηλαδή τον χορό ενός αρχαίου δράματος. Όπως βλέπουμε από τις πολυάριθμες εκδοχές των σχεδίων που έγιναν για αυτό το μέρος της σκηνής και το ανάγλυφο, ο Δεσποτόπουλος επιμένει στη πραγματοποίηση αυτού του στοιχείου. Πρόκειται για εκφράσεις ενός κόσμου που είχε αρχίσει στον Bauhaus και στο εργαστήριο γλυπτικής του Ρίχαρντ Έγκελμαν και που σε κάποιο βαθμό αποτελούν επίσης αναφορά σε ορισμένες στιγμές στο έργο του Γκούναρ Άσπλουντ και τις συνεργασίες με τον γλύπτη Ίβαρ Τζόνσον. Θέλοντας πιθανότητα να ακολουθήσει τα αυτά παραδείγματα, καλεί εδώ τον γλύπτη και τον ακαδημαϊκό καθηγητή μέλους της Σουηδικής Ακαδημίας, Έρικ Γκρέιτ, για την υλοποίηση της αυλαίας. Παρατηρούμε επομένως την πραγματοποίηση ενός από τους θεμελιώδους στόχους του Bauhaus. Όχι δηλαδή την απλή συνεργασία, συνύπαρξη, όχι δηλαδή την απλή συνύπαρξη των καλών τεχνών, όπως λέγαμε προηγουμένως, αλλά την ενεργή συνεργασία των καλών τεχνών στη δημιουργία του έργου με την έννοια του Gesamtkunstwerk. Μερικές άλλες απόψεις της μηχανικής αυλαίας, η οποία παραμένει ορατή, όπως λέγαμε, ακόμα και όταν το θέαμα έχει τελειώσει. Το φουαγέ, από την άλλη, το διακρίνουν οι κολόνες με το μη ακανόνιση του σχήματος και με ένα άνοιγμα από υαλότουβλα στη δυτική πλευρά του χώρου. Στην επιφάνεια των υαλότουβλων είναι χαραγμένα γυναικεία πρόσωπα και φιγούρες.
Εκτός από μια προσπάθεια εμπλουτισμού των μεμονωμένων στοιχείων και των δομικών υλικών, πρόκειται για μια επιτυχημένη ενέργεια απόδοσης ιδιαιτερότητας στο αρχιτεκτονικό έργο και μεταμόρφωση του φουαγέ από ένα απλό σημείο στάσης και διέλευσης σε χώρο περισυλλογής. Ανακεφαλαιώνοντας, θα επιμείνω σε δύο θέματα. Από τη μία, θα διευρύνω τη γενεαλογία που ξεκίνησα με την πρόταση του γραφείου Νάλμπαχ στο Βερολίνο, το οποίο επεξεργάζει το θέμα του κάναβου με έναν όχι τόσο αστικό τρόπο όπως τα σχέδια του Δεσποτόπουλου και του Άσπλουντ. Αποτελεί ωστόσο ένα κτίριο με αρκετά αξιόλογα στοιχεία που πραγματεύεται ανάλογα θέματα με εκείνα των έργων του Δεσποτόπουλου και του Άσπλουντ, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξω πώς αντιμετωπίζονται τα ίδια θέματα σε διαφορετικές στιγμές και χώρους, για να λύσουν το ίδιο πάντα πρόβλημα, την κατασκευή δηλαδή με τη βοήθεια ενός κάναβου και με έντονες ασυμμετρικές σχέσεις των ανοιγμάτων, το πρόβλημα της πρόσωψης. Από την άλλη, παραμένει το θέμα του τοπικού χαρακτήρα κάθε επέμβασης και κάθε αρχιτεκτονικής μελέτης και η προσπάθεια του Δεσποτόπουλου να στήχησει διάλογο με την τοπική τέχνη, ανεξάρτητα εάν πρόκειται για την σουηδικότητα ή την ελληνικότητα, και να δείξει έτσι πώς γίνεται κανείς να παραμείνει ένας γνήσιος Bauhaus, λέω στο τέλος, αγωνιζόμενος δηλαδή για μια ιδέα αρχιτεκτονικής, σύμφωνη με τις ανάγκες των καιρών, αλλά κήθε κάθε νοσταλγίας και κυρίως του χρόνου και των δεσμών του. Θα ήθελα να κλείσω την παρούσα εισήγηση μια ταινία μικρού μήκους, το μοντάζ του οποίου έχω επιμεληθεί ο ίδιος, οπότε μην περιμένετε θαύματα, και διάρκεια ενός λεπτού που παρουσιάζει το πνευματικό κέντρο ενώ χτίζεται. Φαίνονται οι διαφορετικές πλευρές του κτηρίου. Σε κάποιο σημείο θα διακρίνουμε και τον όγκο του θεάτρου. Και φυσικά τα υλικά κατασκευής. Εδώ φαίνεται το θέατρο, ο χώρος του θεάτρου, με την επικλινή στέγη. Η επενδύση στην πρόσωψη από τούβλο τοποθετημένα καθέτος, όπως λέγαμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Ζαρούλα. Ο λόγος στον κύριο Λουκά Μπαρτατήλα από τον Bauhaus Universität Weimar, τον Bauhaus του Ιωάννη Δεσποτόπουλου, άμεσες εντυπώσεις. Καλησπέρα σας και από μένα. Τον Bauhaus του Ιωάννη Δεσποτόπουλου, άμεσες εντυπώσεις. Ο Δεσποτόπουλος αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση στην ελληνική αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα. Είναι ένας από τους πρώτους που μίλησαν τόσο ξεκάθαρα για την ιδεολογική, πολιτική και κοινωνική διάσταση της αρχιτεκτονικής. Είναι γνωστός για το κτίριο του Οδείου Αθηνών, αλλά και για το διδακτικό του έργο στο Πολυτεχνείο, ενώ στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στη Γερμανία, ήταν γνωστός για το θεωρητικό του έργο γύρω από τα πνευματικά κέντρα, αλλά και ως μέλος της Ακαδημίας Τεχνών του Βερολίνου. Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Ακαδημία, κυκλοφορεί στα γερμανικά το 1973 το βιβλίο του με τίτλο «Η ιδεολογική δομή των πόλεων». Πρέπει εδώ να αναφέρουμε ότι ο Δεσποτόπουλος έχει αφήσει ένα αρκετά μεγάλο αρχείο, όπου όμως για κάποια στοιχεία από το έργο του αφήνει πάρα πολλά στοιχεία για το έργο του και για περιόδους της ζωής του, ενώ για κάποια άλλα έργα ή περιόδους της ζωής του αφήνει τόσο λίγα στοιχεία τα οποία δεν επαρκούν από μόνα τους, ώστε να βγάλουμε κάποια σαφή συμπεράσματα. Επομένως, ο τρόπος που μπορούμε να κατανοήσουμε πλήρως το έργο του είναι να σκύψουμε και να αποκωδικοποιήσουμε τα συμφραζόμενα, κάτι που έχω προσπαθήσει να κάνω στη συγκεκριμένη παρουσίαση. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που αποτελεί και την αφορμή για το συγκεκριμένο κείμενο είναι η τελευταία πρόταση της εισαγωγής αυτού του βιβλίου, όπου ο Δεσποτόπουλος αναφέρει:
Οι ακόλουθες θεωρήσεις, δηλαδή όσα παρουσιάζει στη συνέχεια, έχουν προκύψει από γεγονότα τα οποία ο ίδιος έζησα και από εντυπώσεις άμεσες, τις οποίες συνειδητοποίησα κινούμενος μεταξύ Ανατολικής Μεσογείου στην Ελλάδα και του Δυτικότατου Βορρά στη Σουηδία και τη Γερμανία. Αμέσως λοιπόν, μέσα από αυτή τη φράση, μας δείχνει τη συνθήκη μέσα στην οποία έζησε ο ίδιος, αλλά και τον τρόπο που συνέθεσε και δημιούργησε το έργο του. Η συνθήκη αυτή είναι η κινητικότητα, καθώς παρά την άνηση χρονική διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό σε σχέση με την Ελλάδα, 8 χρόνια στη Γερμανία, 14 στη Σουηδία, ενώ όλα τα υπόλοιπα στην Ελλάδα, οι παραμονές του στις συγκεκριμένες χώρες και κατ' επέκταση η επαφή του με τα πολιτισμικά πλαίσια της καθεμιάς έχουν εισάξει αβαρύτα για τον ίδιο. Το δεύτερο στοιχείο είναι οι άμεσες εντυπώσεις. Τι είδε ο Δεσποτόπουλος σε αυτά τα μέρη και πιο συγκεκριμένα τι είδε ο Δεσποτόπουλος στη Γερμανία κατά την περίοδο των σπουδών του. Αυτό είναι και το θέμα της παρουσίασης. Ξεκίνησα από τη Χίο για σπουδές στη Γερμανία, τελείως ανίδεως για το που πήγαινα. Ύστερα από απίστευτες περιπέτειες, βρέθηκα στη Βαϊμάρη, τελείως άγνωστος, για να μάθω γερμανικά. Τυχαία, όταν είδαν σχέδιά μου, ζωγραφικά και πλαστικά σκίτσα, που είχα φέρει από τη Χίο, όλοι ενθουσιάστηκαν. Με αυτά τα πολύ λίγα λόγια, ο Δεσποτόπουλος περιγράφει το πώς έφτασε στη Βαϊμάρη. Το μόνο που μας κάνει λοιπόν σαφές είναι ότι έφτασε εκεί, χωρίς να θέλει συνειδητά να πάει στο Bauhaus. Απλά βρέθηκε. Γνωρίζοντας τα λιγοστά μέσα επικοινωνίας και μεταφορών της τότε εποχής, αμέσως προκύπτει το ερώτημα του πώς ένα νεαρό παιδί φεύγει από ένα μικρό νησί της ελληνικής περιφέρειας, τη Χίο, και προσγειώνεται στη Βαϊμάρη. Επίσης, επειδή υπάρχει ένα θολό το οποίο μέχρι τώρα σχετικά με το τι έκανε στη Βαϊμάρη, κατά πόσο ήταν στο Bauhaus και πόσο καιρό έκατσε εκεί, προκειμένου να μπορέσουμε να ξεδιαλύνουμε σιγά σιγά λοιπόν αυτό το τοπίο και να δώσουμε απαντήσεις, χρειάζεται να πάμε πρώτα ένα βήμα πίσω και συγκεκριμένα σε ένα συμβάν του 1921. Σε εξώφυλλο της εφημερίδας Νέα Χίος διαβάζουμε ότι ο ταλαντούχος νεαρός ονόματι Ιωάννης Δεσποτόπουλος, 19 χρόνια τότε, πραγματοποιεί μια έκθεση σκίτσων και πλαστικών έργων. Και ο γνωστός παιδαγωγός Μίλτος Κουντουράς γράφει για αυτή την έκθεση και για τα έργα. Ο Μίλτος Κουντουράς ανήκει στους μεταρρυθμιστές παιδαγωγούς της εποχής του Βενιζέλου, όπου μαζί με τον Αλέξανδρο Δελμούζο, Μανώλη Τριανταφυλλίδη και άλλους ιδρύουν το Φιλολογικό Όμιλο. Διαβάζοντας τι γράφει ο Κουντουράς και γνωρίζοντας το βάρος του ονόματός του, μπορούμε να πούμε ότι το συμβάν αυτό αποτελεί την αποσκευή με την οποία ταξιδεύει ο Δεσποτόπουλος στη Γερμανία για σπουδές και αποτελεί τον καταλήτη για τη μετέπειτα πορεία του. Ο Κουντουράς σε ένα απόσπασμα αναφέρει χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω, κύριοι, αν βρισκόμαστε μπροστά σε φαινόμενο εξαιρετικό, αλλά είμαι αντίκρη σε ένα παιδί που το σέβομαι γιατί μου γεμίζει όλες τις απαιτήσεις που έχω για τον προορισμό της παιδείας και της τέχνης αναφορικά με την προς τη νέα ζωή του κάθε τόπου. Και ακόμα είμαι χαρούμενος γιατί σήμερα βλέπω να εκπληρώνεται ένας από τους ωραιότερους και υψηλότερους στόχους του ομίλου μας. Ο Κουντουράς λοιπόν δίνει το χρίσμα στο νεαρό καλλιτέχνη και οι καλλιτεχνικές σπουδές φαίνεται πως γίνονται ο επόμενος στόχος για αυτόν, όπου μέσα από αυτές η δημιουργία ενός έργου όπου θα συνέχιζε την προσπάθεια που είχαν ξεκινήσει οι μεγάλοι αυτοί παιδαγωγοί της εποχής να συνεχιστεί. Η πόλη του, η Χίος, τον τιμά και του δίνει υποτροφία. Με βάση τη μέχρι τώρα έρευνα στα αρχεία του, δεν υπάρχουν στοιχεία που να εξηγούν γιατί ο Δεσποτόπουλος πηγαίνει στη Βαϊμάρη. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, πάλι με βάση τα συμφραζόμενα, είναι μια μικρή αλλά βάσιμη υπόθεση, ώστε να δώσουμε μια απάντηση. Προτού φύγει από τη Χίο, ο Δεσποτόπουλος λαμβάνει μια συστατική επιστολή, ώστε να συναντήσει τον Αλέξανδρο Δελμούζο στην Αθήνα. Με βάση το γεγονός ότι τα περισσότερα μέλη του Φιλολογικού Ομίλου έχουν σπουδάσει στη Γερμανία και συγκεκριμένα στα πανεπιστήμια της Ιένας και της Λειψίας, οι οποίες είναι πόλεις πολύ κοντά στη Βαϊμάρη, πιθανώς να υπήρξε μια προτροπή από μέρους τους να πάει ο Δεσποτόπουλος προς εκείνη την περιοχή. Εξάλλου, η Ιένα είναι η πόλη του Χέγκελ και του Καντ, σημαντική για τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό και με γνώση της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Ταυτόχρονα, η Λειψία, γνωστή στους πνευματικούς κύκλους της εποχής για τη μεγάλη εκδοτική της δραστηριότητα πάλι πάνω στα αρχαία ελληνικά κείμενα. Για ένα νέο λοιπόν σαν το Δεσποτόπουλο, που φεύγει με αποσκευές τα λόγια του Κουντουρά και την ελπίδα να αποτελέσει μέρος της επόμενης πνευματικής γενιάς του τόπου, οι δύο αυτές πόλεις που βρίσκονται στην πρωτοπορία της ευρωπαϊκής σκέψης μπορούσαν κάλλιστα να είναι προορισμός. Όμως ο Δεσποτόπουλος, όπως μας λέει, κουβαλάει μαζί του πλαστικά έργα και ζωγραφικά σκίτσα. Είχε δηλαδή την πρόθεση να σπουδάσει καλές τέχνες και όχι φιλοσοφία ή παιδαγωγικά. Και εκείνο το σημείο που εμφανίζεται η Βαϊμάρη. Ποια ήταν όμως η Βαϊμάρη? Η Βαϊμάρη αποτελεί για τη Γερμανία το πνευματικό της κέντρο. Είναι ο τόπος που έζησε ο Γκέτε και ο Σίλερ, καθώς και άλλοι μεγάλοι πνευματικοί άνθρωποι της Γερμανίας, με το άγαλμά τους να κοσμεί την κεντρική πλατεία της πόλης μέχρι σήμερα. Ενώ ταυτόχρονα, όπως βλέπετε από πίσω, από το άγαλμα υπάρχει το Εθνικό Θέατρο της Βαϊμάρης, μέσα στο οποίο ψηφίζεται το 1919
Το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης έχει δηλαδή και πολιτική σημασία, όχι μόνο πραγματική, για την Γερμανία αυτή η πόλη. Τέλος, στην ίδια πόλη υπήρχε η φημισμένη Σχολή Καλών Τεχνών, η οποία δημιουργήθηκε από το 1860, δημιουργώντας τη Σχολή της Βαϊμάρης στη Ζωγραφική. Στην πόλη αυτή βρισκόταν και ο Χένρι Βάντερ Βέλτε από την αρχή του 20ου αιώνα, μια σημαντική προσωπικότητα της εποχής και πρόδρομος του μοντέρνου κινήματος. Ο Βάντερ Βέλτε θα χτίσει τα γνωστά κτίρια του Bauhaus που φαίνονται και στη διαφάνεια και θα βάλει τις βάσεις για αυτό που θα γινόταν συνέχεια του Bauhaus. Για κάποιον επομένως που ήθελε να σπουδάσει καλές τέχνες, η προοπτική των σπουδών στην πόλη της Βαϊμάρης και ταυτόχρονα η ζωή σε αυτή τη σημαντική πόλη ήταν ένα κίνητρο. Στο αρχείο του Δεσποτόπουλου υπάρχουν δύο στοιχεία που μας αναφέρουν για το πόσο διάστημα έζησε στη Βαϊμάρη. Το πρώτο είναι αυτή η φωτογραφία. Αν δούμε από πίσω, αναφέρεται Weimar, Henstrasse, 10-14 Αυγούστου 1922. Εδώ είναι το σπίτι αυτής της οδού, όπως είναι σήμερα. Το δεύτερο στοιχείο είναι ένα απόκομα από μια εφημερίδα της Βαϊμάρης με ημερομηνία την 1η Νοεμβρίου του 1923. Ο ίδιος ο Δεσποτόπουλος αναφέρει πολύ αργότερα ότι έζησε στη Βαϊμάρη για 3 εξάμηνα. Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω στοιχεία, επιβεβαιώνουμε ότι πράγματι ο Δεσποτόπουλος φτάνει στη Βαϊμάρη κάποια στιγμή το καλοκαίρι του 22, πριν τη μικρασιακή καταστροφή σε σχέση με την Ελλάδα, ενώ φεύγει από εκεί τον Νοέμβριο ή Δεκέμβριο του 1923 για το Ανόβερο. Αυτό όμως παραμένει ως ερώτημα είναι τι ακριβώς κάνει αυτή την περίοδο, παράλληλα με τα γερμανικά του, όπως μας λέει. Το κείμενο της εφημερίδας είναι διαφωτιστικό. Πληροφορούμαστε ότι ο νεαρός Δεσποτόπουλος σπουδάζει εργαζόμενος στο ατελιέ του καλλιτέχνη Ρίχαρντ Έγκελμαν. Η αρχιτεκτονική μέχρι εκείνο το σημείο δεν αναφέρεται πουθενά. Αυτό που υποθέτουμε λοιπόν είναι ότι φεύγει από πτυχίο με την πρόθεση να γίνει καλλιτέχνης και η αρχιτεκτονική βρίσκεται στην πορεία. Ποιος ήταν όμως ο Έγκελμαν? Το Bauhaus δημιουργεί το 1919 και ο Γκρόπιος μαζί με τους καινούριους καθηγητές, τους γνωστούς όλους που φέρνει στο Bauhaus, κρατά παράλληλα και κάποιους από τους καθηγητές της προηγούμενης περίοδου που δίδασκαν ζωγραφική και γλυπτική. Ο Έγκελμαν είναι ένας από αυτούς και όπως θα δείτε, τα γλυπτά του κοσμούν μέχρι και σήμερα τα κτίρια του Βάντερ Βέλτε, ενώ το γλυπτό στα δεξιά της διαφάνειας είναι από μια πλατεία λίγα μέτρα δίπλα από το Πανεπιστήμιο. Αυτό όμως φέρνει τις πρώτες διαφωνίες και το 1921 επέρχεται η ρήξη μεταξύ του Γκρόπιους και αυτής της μερίδας καθηγητών, οι οποίοι αποχωρούν από τον Bauhaus. Αυτοί ιδρύουν την Κρατική Ακαδημία Καλών Τεχνών της Βαϊμάρης, λειτουργώντας από το 1921 έως το 1930. Όμως, με βάση πάλι την έρευνα στα αρχεία της Βαϊμάρης, μαθαίνουμε ότι αυτή η σχολή λειτουργεί στα κτίρια του Βάντερ Βέλτε, δηλαδή στο ίδιο κτίριο με τον Bauhaus, ενώ οι φοιτητές μοιράζονταν τα εργαστήρια και τις διοικητικές υπηρεσίες, χωρίς να υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ τους. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, η διαφωνία με τον Γκρόπιους είναι περισσότερο σε επίπεδο περιεχομένου, ενώ όλα τα υπόλοιπα παραμένουν κοινά. Δεν μπορούμε όμως να ξέρουμε αν ήταν πράγματι εγγεγραμμένος ο Δεσποτόπουλος σε μία από τις δύο σχολές, καθώς τα αρχεία από τη Βαϊμάρη για αυτήν την σχολή δεν υπάρχουν πριν από το 1923. Σε διδακτορική διατριβή του Folke Beach αναφέρεται ο Δεσποτόπουλος στη λίστα με τους φοιτητές που πέρασαν τον Bauhaus, χωρίς όμως να υπάρχουν συγκεκριμένα τεκμήρια. Ταυτόχρονα, το όνομα του Δεσποτόπουλου υπάρχει και στη λίστα των φοιτητών του Bauhaus, στο γνωστό βιβλίο για τον Bauhaus του Winkler. Αυτό όμως λοιπόν το γραφειοκρατικό κενό δεν επηρεάζει καθόλου τη σημασία της παρουσίας του Δεσποτόπουλου στη Βαϊμάρη. Είτε ήταν εγγεγραμμένος στο Bauhaus ή απλά παρακολουθούσε το εργαστήριο του Έγκελμαν και ταυτόχρονα ό,τι συνέβαινε γύρω του, η ουσία είναι ότι ο Δεσποτόπουλος βρίσκονταν σε αυτά τα κτίρια, μοιράζονταν τα εργαστήρια με τους υπόλοιπους φοιτητές και ερχόταν έτσι σε άμεση επαφή με τη σχολή και τους ανθρώπους της. Δύο φωτογραφίες από εκείνη την εποχή μας βοηθούν επίσης να δούμε τα θέματα που ο Δεσποτόπουλος δούλευε. Όπως βλέπουμε και στις εικόνες, δύο είναι τα θέματα που κυριαρχούν: το αρχαίο ελληνικό πνεύμα και ο έρωτας ή η γυναίκα. Στη φωτογραφία αριστερά του εργαστηρίου, αν δείτε προσεκτικά, υπάρχουν 4 γλυπτά που απεικονίζουν πρόσωπα ανδρών στο αρχαίο ελληνικό ύφος, ένα γλυπτό πάνω σαν νεοκλασική είσοδος, και ενώ υπάρχουν 2 γυναικείες μορφές, ένα γλυπτό γυναίκα στο πρόσωπο και ένα γυμνό γυναικείο σώμα. Στην άλλη φωτογραφία δεξιά υπάρχει πάλι ένα γλυπτό με ένα γυναικείο σώμα, ίδιας τεχνοτροπίας με αυτό της άλλης φωτογραφίας, ενώ από πίσω υπάρχει ο πίνακας με το πορτρέτο μιας γυναίκας. Οι δύο αυτές αναφορές φαίνονται προφανείς αν αναλογιστούμε ότι ο Δεσποτόπουλος ήταν τότε μόλις 19 χρονών, στην αρχή της ενήλικης ζωής του και μακριά από τον τόπο του. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω στοιχεία και λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαία χρονική διάρκεια προσαρμογής και εκμάθησης της γλώσσας, φαίνεται ότι ο Δεσποτόπουλος εργάζεται περισσότερο αυτή την περίοδο πάνω στα δικά του θεματικά ενδιαφέροντα και περισσότερο παρατηρεί παρά συμμετάσχει στη δουλειά και στα εργαστήρια που γίνονται γύρω του.
Όπως επιβεβαιώνει και ο ίδιος, σε συνέντευξή του πολύ αργότερα, λέει ότι η επίδραση της σχολής γίνεται φανερή σε εκείνον τα επόμενα χρόνια. Στην περίοδο λοιπόν της Βαϊμάρης φαίνεται να υπερισχύουν αυτά που κουβαλά από την Ελλάδα παρά αυτά που βλέπει εκεί. Στο Ανόβερο φτάνει τέλη του 23, αρχές του 24, με τα πρώτα τεκμήρια να υπάρχουν από εκείνη την περίοδο. Όπως βλέπουμε, το θέμα του έρωτα υπάρχει πάλι στο έργο του, στα πρώτα έργα του 24, όμως δοσμένα μέσα από αρχιτεκτονικά στοιχεία και όχι γλυπτικά όπως στη Βαϊμάρη. Ένα άλλο στοιχείο που μας βοηθάει να καταλάβουμε την εξέλιξή του είναι ότι πλέον υπογράφει ως γάμα δες και όχι ως Δεσποτόπουλος που υπέγραφε παλιότερα. Στα σκίτσα που υπάρχουν στο αρχείο του μέχρι σήμερα, αυτή η υπογραφή μας βοηθάει να τα χρονολογήσουμε. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες σκίτσων, όπως η πρώτη είναι αυτή, η οποία είναι με μολύβι ασπρόμαυρο και παρουσιάζει σε μια ρεαλιστική τεχνοτροπία το εσωτερικό παραδοσιακών νησιώτικων σπιτιών. Η δεύτερη απεικονίζει με χρώμα το εσωτερικό εκκλησιών. Όμως υπάρχει και ένα τρίτο σκίτσο, το οποίο είναι το μόνο έγχρωμο στην τεχνοτροπία των εκκλησιών, παρουσιάζοντας όμως το εσωτερικό ενός νησιώτικου σπιτιού, που μας δίνει να καταλάβουμε ότι αυτά τα δύο θέματα τα δούλευε ο Δεσποτόπουλος μάλλον ταυτόχρονα. Εδώ γίνεται σαφές ότι πλέον η καταγωγή υπάρχει, όμως γίνεται συγκεκριμένη. Δεν είναι το αρχαίο ελληνικό πνεύμα γενικά, αλλά ο τόπος και συγκεκριμένα ηχείος. Το οικογενειακό σπίτι και η εκκλησία, οι πρώτες με άλλα λόγια εσωτερικές κοινότητες της κοινωνίας ενός ελληνικού νησιού, παρουσιάζονται ως το επίκεντρο του ενδιαφέροντος σε αυτή την περίοδο. Η επόμενη σειρά σκίτσων δείχνει την άφιξη μιας θεματικής τομής στο έργο του, καθώς όχι μόνο είναι διαφορετικής τεχνοτροπίας, αλλά και θεματικής. Εδώ απεικονίζονται εσωτερικοί χώροι με μοντέρνα έπιπλα και μουσικά όργανα, με ανθρώπινες φιγούρες και σε πολλά από αυτά υπάρχουν τίτλοι γραμμένοι στα γερμανικά. Πλέον, έχοντας κατακτήσει τη γλώσσα, δεν είναι παρατηρητής όπως στη Βαϊμάρη, αλλά συμμετέχων. Η επόμενη τομή έρχεται μέσα από μια σειρά σκίτσων που απεικονίζει κάποια θρησκευτικά μοτίβα, που αν τα δούμε λίγο από μακριά με μισόκλειστα τα μάτια, φαίνεται περισσότερο ένας πίνακας μοντέρνας ζωγραφικής, όμως αν δούμε προσεκτικά θα δούμε κάποιους σταυρούς και κάποιες φιγούρες με τα φωτοστέφανα που θυμίζουν αυτά τα θρησκευτικά μοτίβα. Τέλος, υπάρχει ένα και μοναδικό σκίτσο όπου παρουσιάζει από προοπτική μεθέα το εσωτερικό ενέως μοναστηριού. Όλα τα παραπάνω συνηγορούν στο συμπέρασμα ότι το Ανόβερο αποτελεί μια νέα περίοδος για τον ίδιο, με εναλλαγές στη θεματογραφία και την τεχνοτροπία του. Σε αντίθεση λοιπόν με τη Βαϊμάρη, φαίνεται να επικρατεί μια ισορροπία μεταξύ αυτών που κουβαλά και αυτό που βλέπει εκεί. Αυτό όμως που προκαλεί το ρήγμα προς αυτή τη νέα κατεύθυνση του έργου του Δεσποτόπουλου είναι το σκίτσο του μοναστηριού. Ενώ εντάσσεται φαινομενικά στην εξερεύνηση των εκκλησιαστικών μορφών και μοτίβων, μας παρουσιάζει προοπτικά το κλειστό εσωτερικό σύστημα μιας μικρής κοινότητας που τα μέλη της ασπάζονται έναν σαφή ιδεολογικό προσανατολισμό και λειτουργούν με βάση αυτόν. Η κλειστή χωρική οργάνωση οικισμών με τον κοινό χώρο στο κέντρο της στη βάση μιας ιδεολογίας είναι ένα θεωρητικό μοντέλο που θα συνεχίσει να απασχολεί τον Δεσποτόπουλο στο υπόλοιπο της ζωής του, φτάνοντας μέχρι την ιδεολογική δομή των πόλεων και την πρότασή του για το πνευματικό κέντρο της Αθήνας. Η σειρά των σκίτσων με τα αφαιρετικά εκκλησιαστικά μοτίβα εντείνουν αυτό το ρήγμα, καθώς δείχνουν ότι εκείνη την εποχή δεν οργανώνει μόνο τη σκέψη του γύρω από το χωρικό μοντέλο αυτό σε επίπεδο θεωρίας, αλλά μας δείχνει να μετακινείται και σε νέες μορφές απεικόνησης αυτού του μοντέλου. Και αυτό είναι σαν ιδέα κάτι που δεν απέχει πολύ από τη φιλοσοφία του Bauhaus. Ο ίδιος, μιλώντας για τον Bauhaus, λέει το εξής. Συνήθως εννοούμε έργο το αντικειμενικά παραγόμενο. Εν τούτης, το προτσές, το νόημα και ο τρόπος που έγινε αποτελούν στοιχεία πολύ σημαντικά για τη σύσταση του έργου. Έτσι, από το νόημα και τον διαλεκτικό τρόπο της πολυσύνθετης δουλειάς του Bauhaus άρχισε να προκύπτει ίσως το σπουδαιότερο επίτευγμα. Ένας νέος τρόπος του νοήν και σκέπτεστε, που σε αυτό οφείλεται η σωστή αντίληψη της πολλαπλής πραγματικότητας σε κάθε χώρα. Έτσι, τα παραγόμενα έργα είχαν μέσα στο διεθνικό κίνημα το χαρακτήρα κοινωνικής και πολιτισμικής τοπικότητας. Η απουσία κατανόησης αυτής της πτυχής του Δεσποτόπουλου από το ελληνικό κοινό στην εποχή του, η κατανόηση δηλαδή του Bauhaus ως τρόπο σκέψης και όχι ως στήρα αισθητική μορφή, αποτελεί το βασικότερο λόγο που το έργο του Δεσποτόπουλου παρέμεινε ανίκιο στην Ελλάδα. Βερολίνο. Η περίοδος του Βερολίνου κρατάει από το τέλος του 28, οπότε και παίρνει το πτυχίο του από τον Όβερο, μέχρι τον Αύγουστο του 1930. Παραμένει πιο άγνωστη περίοδος στο έργο του, καθώς υπάρχουν πάρα πολύ λίγα τεκμήρια που να αναφέρουν τι κάνει εκεί, εκτός από το ότι δουλεύει στο γραφείο του Έριχ Μέντελσον, όπως ίδιος λέει. Αυτό και μόνο κανονικά θα έπρεπε να αποτελούσε ένα τεράστιο επίτευγμα.
Παρ' όλα αυτά, ο Δεσποτόπουλος το αναφέρει μεν, χωρίς όμως επιπρόσθετες λεπτομέρειες ή ως κάτι πολύ σημαντικό. Αντίθετα, εκεί που εστιάζει ο Δεσποτόπουλος είναι στη συνέχιση της επαφής του με τον Γκρόπιους και στις επισκέψεις του σε κτηρία του Βερολίνου της τότε εποχής. Χωρίς πάλι να γνωρίζουμε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά προσπαθώντας να κατανοήσουμε τα συμφραζόμενα, μπορούμε να υποστηρίξουμε βάσιμα πως η περίοδος του Βερολίνου ήταν η πιο γόνιμη περίοδος του Δεσποτόπουλου στη Γερμανία εκείνη την εποχή και αυτή που επέδρασε καταλυτικότερα στο μετέπειτα έργο του. Για να κατανοήσουμε το παραπάνω επιχείρημα, θα πρέπει πρώτα να δούμε τι ήταν το Βερολίνο εκείνη την εποχή. Η άνοδος του φασισμού από τη μία, η προσπάθεια της Δημοκρατίας της Βαϊμάρη να επιβιώσει από την άλλη και η επίσης ισχυρή παρουσία του Κομμουνιστικού Κόμματος έκαναν την πόλη ένα ιδεολογικό καμίνι όπου έρχονταν σε ισχυρή αντιπαράθεση μεταξύ τους οι παραπάνω ιδεολογίες. Ο ίδιος γράφει: «Επεσκέφθην σημαντικότατα έργα νέας αρχιτεκτονικής μετά των δημιουργών των και μελέτησα ιδίως τις συνθήκες και κοινωνικάς αρχάς εκ των οποίων τα έργα ταύτα προέκυψαν. Εκ των επισκέψεων τούτων και των συζητήσεων, διεπίστωσα την βαρίαν και σύνθητον αποστολή, την οποία έχει ο αρχιτέκτονα εκπληρώσει». Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Δεσποτόπουλος κυρίως μελετά αυτά που βλέπει και παράλληλα με τις συζητήσεις, με άλλα λόγια, είναι η πρώτη φορά που μετά τη Βαϊμάρη και το Ανόβερο, το περιβάλλον που ζει και αυτά που βιώνει είναι πολύ ισχυρότερα από αυτά που κουβαλά μαζί του. Μιλάμε θέρμη μέχρι πολύ αργότερα για τις επισκέψεις του μαζί με άλλους αποφύτους του Bauhaus στο γραφείο του Γκρόπιους. Μιλά επίσης με μεγάλο θαυμασμό για το σχέδιο του Γκρόπιους για το θέατρο του Πισκάτορ. Στον Πισκάτορ βλέπει το πώς η σοσιαλιστική ιδεολογία τον οδηγεί στη σύλληψη και τη δημιουργία ενός νέου τύπου θεάτρου, ενώ στο σχέδιο του Γκρόπιους για αυτό το θέατρο βλέπει το πώς η αρχιτεκτονική ανταποκρίνεται σε αυτό το νέο τύπο θεάτρου και κατ' επέκταση στη σοσιαλιστική ιδεολογία. Η άμεση εμπειρία των παραπάνω, η ευρύτατη ιδεολογική αντιπαράθεση της εποχής στο Βερολίνο με αποτέλεσμα τη ματέωση του έργου των Γκρόπιους και Πισκάτορ, κάνει τον Δεσποτόπουλο να καταλάβει τη σημασία της πολιτικής και της ιδεολογίας στη δομή της πόλης. Δημιουργείται η μετάβαση του ενδιαφέροντός του από τη μικρή κλίμακα ενός μοναστηριού στην κλίμακα της πόλης με βάση την πολιτική ιδεολογία. Η κοινωνική αποστολή που ο ίδιος αναφέρει μας κάνει να συμπεράνουμε πως εκτός από αρχιτέκτονας, ο Δεσποτόπουλος γίνεται στο Βερολίνο πολίτης με την κλασική έννοια του όρου. Ο Δεσποτόπουλος, αποτέλεσμα της εποχής της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης, δείχνει πλέον να έχει ολοκληρωθεί και φαίνεται έτοιμος να γυρίσει στην Ελλάδα και να δράσει δημιουργικά επάνω στις τρέχουσες προκλήσεις του ελληνικού περιβάλλοντος. Κάτι που κάνει το 1930, όταν καλείται από το Υπουργείο Παιδείας να συνδράμει στο πρόγραμμα ανέγερσης σχολικών κτηρίων. Το αρχικό όραμα του Κουντουρά, λοιπόν, για αυτόν, δείχνει να έχει εκπληρωθεί και με το παραπάνω. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μπαρτατήλα. Η κυρία Λίνα Δήμα, με θέμα αρχιτεκτονικές μεταφορές σε στυλ Bauhaus. Γεια σας και από μένα. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ για να σας μιλήσω για αρχιτεκτονικές μεταφορές σε στυλ Bauhaus. Η λέξη στυλ, καταρχήν, προέρχεται από το λατινικό stylus, που είναι το μακρόστενο μητερό αντικείμενο, το αρχαίο εργαλείο με το οποίο έγραφαν χαράζοντας πάνω σε πινακίδες με κερί. Η γραφίδα περιγράφει ίσως με τον καλύτερο τρόπο την έννοια του στυλ ως του τρόπου της ιδιαίτερης και χαρακτηριστικής γραφής. Ο Νέλσον Γκούντμαν παρατηρεί ότι στην περίπτωση της αρχιτεκτονικής, της αφηρημένης τέχνης, της μουσικής, το στυλ δεν μπορεί να είναι πώς λέγεται κάτι, αφού δεν λένε κυριολεκτικά κάτι, κάνουν άλλα πράγματα, σημαίνουν με άλλους τρόπους. Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς, λοιπόν, ότι η ίδια η χρήση της λέξης στυλ στην αρχιτεκτονική είναι ως ρητορικό σχήμα μία μεταφορά. Μέχρι τον 19ο αιώνα, το αρχιτεκτονικό στυλ συνιστούσε βασικό εργαλείο ταξινόμησης και περιοδολόγησης των κτηριακών κατασκευών. Στη Γερμανία του 19ου αιώνα, παρόλο που η συζήτηση για το στυλ περιστρεφόταν γύρω από τα υλικά, τον τρόπο κατασκευής, τον τόπο και τις ανάγκες, δεν κατάφερε να τονίσει και να προεικονίσει τις αλλαγές που αυτά τα νέα υλικά και ο νέος τρόπος κατασκευής θα έφερναν. Στον 20ο αιώνα πλέον, όταν η χρήση των μεταλλικών γυάλινων κατασκευών έχει διαδοθεί, μετατοπίζεται η συζήτηση και αμφισβητείται ο ίδιος ο όρος στυλ. Κάτι. Μ' ακούτε καλά?
ο Χέρμαν Μουτέζιους το 1902, μικροφωνίζει λίγο, επιτίθεται στην αρχιτεκτονική του στυλ και παρομοιάζει με νάρκωση την κατάσταση στην οποία είχε πέσει το πνεύμα κατά τη μίμηση των αρχαίων ελληνικών μορφών στις αρχές του 19ου αιώνα. Στην αυγή του μοντέρνου, λοιπόν, απορρίπτεται η έννοια του στυλ που συνδέεται με τη μίμηση της μορφής, η οποία στεκόταν ενάντια στην κίνηση προς το νέο, προς τα εμπρός, αποκτώντας έτσι αρνητική χρειά. Στις 5 Οκτωβρίου του 1907 ιδρύεται στο Μόναχο ο γερμανικός σύνδεσμος, Deutscher Weltbund. Πρόκειται για μια κίνηση με έντονο πολιτικο-οικονομικό χαρακτήρα, επενδεδεμένη με έξυπνη πολιτιστική και εμπορική διπλωματία, ενώ ταυτόχρονα αποτελούσε και μια τακτική στήριξη του Μουτέζιους. Στα πλαίσια της πρώτης μεγάλης έκθεσης στην Ένωση, στην Κολονία, το 1914, εκδηλώθηκε μέσα στους κόλπους της μια επιστημονική διένεξη. Με πρωταγωνιστές αντιπάλους των Μουτέζιους και τον Βέλγο αρχιτέκτονα, Henry Fandelfelde, ο οποίος ήταν βασικός εκπρόσωπος του Jugendstil και διευθυντής της Δυτικής Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών στη Βαϊμάρη. Η διαφωνία αφορούσε την τυποποίηση. Ενώ ο Μουτέζιους στασσόταν υπέρ της, ο Fandelfelde εναντιωνόταν σε κάθε πρόταση κανόνα ή τύπου, καθώς θεωρούσε ότι ο καλλιτέχνης είναι στην ουσία του ξεχωριστός, ιδιαίτερος, ελεύθερος και αυθόρμητος δημιουργός. Στη διαμάχη του Fandelfelde υποστηρίχθηκε από τον Walter Gropius, τον οποίον και πρότεινε μεταξύ άλλων ως διάδοχό του στη σχολή της Βαϊμάρης όταν ο Βέλγος αρχιτέκτονας αναγκάστηκε να αποχωρήσει μέσα στον πόλεμο. Κάπου εδώ ορίζεται τυπικά η αρχή της ιστορίας της σχολής Bauhaus και διαμάχες σαν αυτή μοιάζει να την ακολουθούν έως το τέλος. Στην έννοια του στυλ αναφέρεται ο Walter Gropius σε προπολεμικά κείμενά του που αφαιρούν τη βιομηχανική αρχιτεκτονική. Στο «Η αξία των βιομηχανικών αρχιτεκτονικών μορφών στη διαμόρφωση του στυλ», ο Γκρόπιους ορίζει ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη του στυλ την ύπαρξη ενός ισχυρού πνευματικού ιδεώδους με καθολική σημασία, έτσι ώστε ο δημιουργός καλλιτέχνης να υπερβεί τις εγωκεντρικές του παραστάσεις. Στο κείμενο αυτό, ο Γκρόπιους μιλά για την εναρμόνιση της τεχνικής μορφής με την καλλιτεχνική μορφή της μετρημένης σταθερότητας με την απεικόνισή της, από την ένωση των οποίων θεωρεί ότι θα προκύψει η οργανική μορφή. Το 1916, σε προσχέδιο του προγράμματος σπουδών της σχολής, που θα ιδρυόταν το 1919 ως κρατικό Bauhaus, ο Γκρόπιους συνέδεσε το στυλ με τις μεσαιωνικές συντεχνίες, Bauhütten, λέγοντας ότι μέσα από την αναβίωση ενός τέτοιου δοκιμασμένου τρόπου εργασίας, προσαρμοσμένου για να ταιριάξει στο νέο, σύγχρονο κόσμο, θα αποκτήσει μεγαλύτερη ενότητα η εικόνα που μπορεί να εκφράσει τη μοντέρνα ζωή, προκειμένου τελικά να συμπυκνωθεί και πάλι στο μέλλον σε ένα νέο στυλ. Έκτοτε, ωστόσο, μοιάζει η λέξη στυλ να εξωστρακίζεται από τα κείμενα του Gropius και χρησιμοποιεί στη θέση της έννοιες όπως μορφή, form, διαμόρφωση, gestaltung, ή πνεύμα, Geist. Το 1923 καταγράφεται στροφή του Bauhaus από τον αρχικό εξπρεσιονιστικό και ρομαντικό χαρακτήρα των μεσαιωνικών Bauhütten, με έμφαση στην καλλιτεχνική δημιουργία, προς μια περισσότερο τεχνοκρατική και ορθολογική κατεύθυνση. Η νέα αυτή τάση της σχολής αποκριστελώνεται στο μότο «Τέχνη και τεχνική, μια νέα ενότητα». Είδαμε ότι η ιδέα αυτή της ένωσης των δύο φύσεων της αρχιτεκτονικής, τεχνικής και καλλιτεχνικής, υπήρχε στη σκέψη του Γκρόπιους πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μόνο που τότε την συνέδεε με το στυλ. Το 1927, ο Γκρόπιους υποστηρίζει πως η πλειοψηφία των ατόμων έχει παρόμοιες βιωτικές ανάγκες, απορρίπτει τον υπερτονισμό του προσωπικού στοιχείου και την ύπαρξη διαφορετικών στυλ εντός εισαγωγικών, προτάσσοντας την τυποποίηση ως σημάδι υψηλού πολιτισμού. Η σχολή έχει ήδη μετακομίσει τον Dessau και η σύμπραξη αρχιτεκτονικής ως τέχνης με την τεχνολογία και τη μαζική παραγωγή είναι πλέον αδιαφυσβήτητη. Ένα χρόνο αργότερα, ο Γκρόπιους θα εγκατέλειπε τον Bauhaus, ορίζοντας νέο διευθυντή τον Ελβετό Hannes Mayer. Πολλά έχουν γραφτεί, τόσο για την αποχώρηση αυτή, όσο και για τις σχέσεις μεταξύ των δύο αρχιτεκτώνων. Εδώ, ωστόσο, θα εστιάσουμε στον όρο Bauhaus Stil, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο διαμάχων το 1928, αμέσως μετά την αλλαγή της διεύθυνσης της σχολής.
Από το πρώτο είδη τεύχος που ανάλευε την αρχισυνταξία του περιοδικού Bauhaus, ο Ernst Kalay χρησιμοποιεί τη λέξη «στυλ» εντός εισαγωγικών, χαρακτηρίζοντάς την ένα αμφίβολο σλόγγαν. Πίσω της θεωρεί ότι κρύβονται απλουστευτικές, φθηνές ερμηνείες και χρήσεις της έννοιας «στυλ» για το μοντέρνο, στις οποίες πρέπει να αναντιωθούμε αποφασιστικά. Προς το τέλος του περιοδικού, στο επόμενο τεύχος, ο Naum Gabo επιτίθεται επίσης στο νέο σχεδιασμό, Neue Gestaltung ή αλλιώς νέο στυλ Bauhaus, χρησιμοποιώντας παραδείγματα από φωτιστικά σε διαφορετικά στυλ. Βλέπετε εδώ ένα σε στυλ Baroque, δύο σε Jugendstil και δύο σε Bauhaus στυλ. Προς το τέλος του περιοδικού, στη σελίδα Ειρωνικά σχόλια, παρατίθεται απόκομα βιενέζικου γυναικείου περιοδικού με θέμα Bauhaus στυλ, συνοδευόμενο από τη φωτογραφία των αντίστοιχων γυναικείων εσωρούχων. Η Marianne Brandt, απόφυτος, υπεύθυνη δασκάλα. Μικροφωνίζει, Τι να κάνω. Η Marianne Brandt, λοιπόν, απόφυτος, υπεύθυνη δασκάλα. Η Marianne Brandt, απόφυτος, υπεύθυνη δασκάλα. Μ' ακούτε? Πιο κοντά στα μικρόφωνα. Κοντά ή μακριά? Μικροφωνίζει, να το κλείσουν. Μ' ακούτε? Άμα είμαι σε αυτό, είμαι εντάξει. Αυτό προσπαθώ να κάνω πριν. Λοιπόν, η Marianne Brandt, απόφυτος, υπεύθυνη δασκάλα πλέον στο εργαστήριο μετάλλου και δημιουργός και των δύο φωτιστικών παραδειγμάτων σε στυλ Bauhaus, που αποκάνησε ο Γκάμπο στο προηγούμενο άρθρο, δεν άφησε το ζήτημα να μείνει ασχολίαστο. Στο αμέσως επόμενο τεύχος, επικρίνει τη στάση του Γκάμπο και την ίδια τη χρήση της ταμπέλας Bauhaus Stil, η οποία χρησιμοποιείται και στα γυναικεία εσώρουχα με γεωμετρικά σχέδια. Στο επεισόδιο αυτό, παρατηρεί κανείς την πολεμική γύρω από τον όρο Bauhaus Stil να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα, φτάνοντας μέχρι και τη θέση της γυναίκας στη σχολή. Στην αρχή του ίδιου τεύχους, στο μανεφιστοειδές Bauhaus και κοινωνία, ο Hannes Meyer τονίζει «Δεν ψάχνουμε κανένα στυλ Bauhaus, καμία μόδα Bauhaus, καμιά μοδάτη επιφάνεια με επιφανειακή διακόσμηση, χωρισμένη οριζόντια και κάθετα, περιποιημένη νεοπλαστικά». Όταν το 1932 διοργανώθηκε μεγάλη έκθεση στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης με τίτλο Modern Architecture International Exhibition, οι επιμελητές Henry Russell Hitchcock και Philip Johnson εξέδωσαν το βιβλίο «Διεθνές Στυλ, Αρχιτεκτονική» από το 1922, το οποίο προσδιορίσε την έννοια ενός μοντέρνου παγκόσμιου στυλ στον κοινό νου. Ένα από τα ιερά τέρατα της μοντέρνας αρχιτεκτονικής που θεώρηθηκαν εκπρόσωποι του διεθνού στυλ ήταν βέβαια ο Walter Gropius, ο οποίος στη συνέχεια, το 1937, εγκαταστάθηκε στην Αμερική μεταφέροντάς του μαζί την κληρονομιά του Bauhaus. Το 1938 οργανώθηκε επίσης στο MoMA μεγάλη έκθεση για τον Bauhaus. Στον κατάλογο της έκθεσης αναφέρεται πως για τον Gropius η ιδέα ενός στυλ Bauhaus ως κάτι δεδομένο και σταθερού ήταν απλά το λανθασμένο συμπέρασμα επιφανειακών παρατηρητών. Πράγματι, ο Gropius γράφει στο Λονδίνο το 1935 ότι η βασική ομοιομορφία των διαφόρων προϊόντων εξηγείται από την πρακτική αντικειμενικότητα της διδασκαλίας του Bauhaus παρά τη διαφορετικότητα των συνεργατών. Περιγράφει επίσης πως είχαν να αντιμετωπίσουν αφενός τους δυσφημιστές που επιζητούσαν να αναγνωρίσουν σε κάθε κτίριο αντικείμενο που δεν είχε διακόσμηση παραδείγματα ενός ανύπαρκτου στυλ Bauhaus και αφετέρους τους μιμητές που εκμάβλιζαν τις θεμελιώδεις αρχές σε μοδάτες κοινοτοπίες. Είδαμε πολλά για τον Δεσποτόπουλο. Μπορώ να τα τρέξω. Ξέρετε πια τη μορφή του, ότι πήγε στη Γερμανία. Υπάρχει μία ασάφεια για το αν τελικά... δεν είναι μάλλον τεκμηριωμένο ιστορικά το αν ήταν εγγεγραμμένο στη σχολή. Όπως δηλώνει, εργάστηκε στον Ρίχαρντ Έγκελμαν. Και λέει ότι βρέθηκε σε δύο αντίρροπες κατευθύνσεις στη σχολή. Και έτσι τελικά αποφασίζει, προκειμένου να γίνει αρχιτέκτονας, να σπουδάσει στο Ανόβρο. Οι ιδέες, ωστόσο, του Δεσποτόπουλου ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό με αυτές του Gropius
και άλλων Bauhäusler και πολλών άλλων Γερμανών αρχιτεκτώνων, καθώς επηρεάστηκε και διαμορφώθηκε από τις σπουδές του στη Γερμανία στη δεκαετία του 20. Επιστρέφοντας στη δεκαετία του 30, μετέφερε το κλίμα αυτό στην Ελλάδα, ενώ μέσα από διαφορετικά αρχιτεκτονικά δίκτυα, ένα από τα οποία ήταν και τα ΣΥΑΜ, συνέχισε να λειτουργεί ως μεταφορέας ιδεών και αρχιτεκτονικών πρακτικών της Ευρωπαϊκής Νέας Αρχιτεκτονικής. Έπειτα από όλα αυτά, είχε μάλλον παράξενα όταν ο Δεσποτόπουλος αναφέρεται συχνά ως ο μόνος Έλληνας που φίτησε στον Bauhaus και το Οδείο των Αθηνών θεωρείται ως έργο του χαρακτηριστικό αθηναϊκό δείγμα της αρχιτεκτονικής Bauhaus με ή χωρίς τη λέξη στυλ μπροστά. Από πολλούς ιστορικούς και θεωρητικούς της αρχιτεκτονικής υποστηρίζεται ότι δεν μπορεί κανείς να μιλήσει καν για αρχιτεκτονική Bauhaus. Ακόμη όμως και αν δεχτούμε τη χρήση του όρου ως μεταφορά ή ως μετονυμία, δεν σημαίνει ότι μπορούμε να θεωρήσουμε το οδείο ή άλλα κτίρια και σχεδιαστικά έργα του Δεσποτόπουλου δείγματα του στυλ Bauhaus στην Ελλάδα. Ο ίδιος ο Δεσποτόπουλος έρχεται να μας διαψεύσει, καθώς αναφέρει για το σχέδιο του Πνευματικού Κέντρου των Αθηνών, τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό του 1959, από τον οποίο πραγματοποιήθηκε μόνο το οδείο, ότι ανταποκρίνεται στο πνεύμα της ελληνικής και ελληνοχριστιανικής πολεοδομίας. Η έρευνά μου ανέδειξε μεταξύ άλλων τη σύνδεση ανάμεσα στα αρχικά μεσαιωνικά συντεχνιακά οράματα του Bauhaus και στις απόψεις που δίδασκε και υποστήριζε ο Δεσποτόπουλος για τις βυζαντινές συντεχνίες, τη βυζαντινή τέχνη, αρχιτεκτονική και γραφή. Με αυτόν τον τρόπο τεκμηριώνεται πράγματι κάποια συγγένεια ιδεών του Δεσποτόπουλου με το πνεύμα Bauhaus. Ακόμη και τότε όμως χρειάζονται επιπλέον ακροβασίες και μεταφορές για να χρησιμοποιήσουμε τον όρο αρχιτεκτονική ή στυλ Bauhaus για κάποια από τα έργα του Δεσποτόπουλου. Τέτοια σχήματα λόγου θεωρώ ότι υποθέτουν ένα άβολο και απλουστευτικό στυλιστικό μανδύα πάνω στο έργο του Δεσποτόπουλου, που αγνοεί παντελώς τις κοινωνικοπολιτικές και άλλες συνθήκες που σχετίζονται και καθορίζουν την ιστορία και την κριτική ανάλυση της περίπτωσής του. Κάποια τετράγωνα πέρα από το Οδείο των Αθηνών στέκει επιβλητικό το περιστήλιο της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σχεδιασμένο από τον κύριο Bauhaus αυτοπροσώπως, τον Walter Gropius. Πρόκειται για άλλο ένα εμβληματικό κτίριο που χαρακτηρίζεται ως ακρεφνές δείγμα της αρχιτεκτονικής και ενίοτε του στυλ Bauhaus. Ο σύμβουλος και επιβλέπων αρχιτέκτονας της Πρεσβείας Περικλής Ακελάριος σπούδασε αρχιτεκτονική στο Γκράτς την περίοδο 1924 έως 1930. Σε δακτυλογραφημένο του σημείωμα αναφέρει σύντομη φίτηση στο Bauhaus το 1929 με καθηγητή τον Gropius. Τότε βέβαια ο Gropius είχε ήδη αποχωρήσει από το Bauhaus. Πρόκειται για άλλη μια περίπτωση χρήση της ταμπέλας Bauhaus. Ο ίδιος ο Gropius με την ευκαιρία των 70ων γενεθλίων του το 1953 παρατηρεί. Συνειδητοποιώ τελικά ότι είμαι μία μορφή καλυμμένη με ετικέτες. Ονόματα όπως Bauhaus στυλ, διεθνές στυλ, κατάφεραν να κρύψουν εξ ολοκλήρου τον ανθρώπινο πυρήνα από πίσω. Στη δεκαετία του 50, συνεχίζει να απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε έννοια στυλ και καταδίκαζε τον πιο ατυχή χαρακτηρισμό, όπως αποκαλούσε, το διεθνές στυλ. Δεν είναι στυλ γιατί είναι ακόμα εν κινήσει. Δεν είναι διεθνές γιατί η τάση του είναι η αντίθετη, δηλαδή να βρει μια τοπική, αυτόχθονα έκφραση που προκύπτει από το περιβάλλον, το κλίμα, τον τόπο, τις συνήθειες των ανθρώπων. Προσπαθώντας λοιπόν ο Gropius να ενσωματώσει τοπικά χαρακτηριστικά της Ελλάδας στο σχεδιασμό, επιστρατεύεται το κλασικό, αρχαϊκό, αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο και παραπέμπει για την έκφραση της σύνθεσης στην παράδοση του κλασικού πνεύματος και του ίδιου του Παρθενώνα. Σε δημοσίευση στα ελληνικά διαβάζουμε. Η παράδοση του κλασικού πνεύματος, εκφραζομένη εν τούτης δια της ιδέας της συγχρόνου αρχιτεκτονικής, εσυνεχίσθη δια της χρησιμοποιήσεως της αρχαϊκής μορφής του εθρίου, περιβαλλομένου δια των κυώνων της κατασκευής, ως επίσης και δια στοάς, η οποία περιτρέχει το κτίριον. Κατεβλήθη προσπάθεια εν τούτης όπως απεφευχθεί η στήρα μίμησης της αρχαϊκής τεχνοτροπίας. Το σχέδιο αυτό με το εσωτερικό έθριο πράγματι δεν αποτελεί στήρα μίμηση κάποιας αρχαϊκής μορφής του Παρθενώνα, αλλά αντίγραφο της προηγούμενης μελέτης του κτηρίου από τους Ραλφ Ράψον και Τζον Βάντερ Μόιλεν. Όταν το 1956 ανατέθηκε τελικά το έργο στον Βάλτερ Gropius, η προηγούμενη μελέτη είχε ήδη προλάβει να εκτεθεί το 1953 στο MoMA, αποδεικνύοντας περίτρανα την ομοιότητα με το κτίριο της συνεργατικής αρχιτεκτόνων, χωρίς βέβαια κάποια αναφορά στην συνεργασία των πρώτων μελετητών. Το 1962,
Μετά την ολοκλήρωση της πρεσβείας, ο Γκρόπιος χρησιμοποιεί ξανά τη λέξη «στυλ» και παραπέμπει στα προπολεμικά του κείμενα στη διαμάχη με τον Howard Dierstein. Ο τελευταίος επιχείρησε να αποκαταστήσει τον Henry van der Velde ως εμπνευστή, ιδρυτή και κυριολεκτικό δημιουργό της σχολής της Βαϊμάρης, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τις ιδέες του πιο πρωτοποριακές από αυτές του Γκρόπιους. Απαντώντας ο Γκρόπιους, παρόλο που αναγνωρίζει τη μεγαλοφία του van der Velde ως δημιουργού, του προσάπτει ότι ως δάσκαλος έβλεπε τη σχολή της Βαϊμάρης μόνο στο κατάλληλο μέσο για να εδραιώσει το προσωπικό του μορφολογικό πρότυπο ως στυλ, σε μια διδασκαλία που παρήγαγε σχεδόν χωρίς εξαίρεση σπουδαστικά έργα με τον ιδιαίτερο προσωπικό χαρακτήρα του δασκάλου. Σε αυτήν την υποκειμενική μέθοδο, αντιδιαστέλει ο Γκρόπιους την αντικειμενική, υπερυποκειμενική μέθοδο που χτίστηκε στο Bauhaus, η οποία σε αντιδιαμετρική αντίθεση με τη δεσποτική υποκειμενική προσέγγιση μπορεί να διδαχτεί. «Χλεβάσαμε την αλαζονική ιδέα της εγκαθίδρυσης ενός στυλ», γράφει χαρακτηριστικά. Ο Dierstein με τη σειρά του παρατηρεί ότι με την αντιδιαστολή της υποκειμενικής και δεσποτικής μεθόδου έναντι μιας αντικειμενικής, ο Γκρόπιους ανοίγει ξανά μια παλιά διαμάχη. Το σχόλιο αυτό του Dierstein και η αναφορά στον van der Velde εγκυβωτίζει την ίδρυση και τις διανέξεις του γερμανικού συνδέσμου. Επιστρέφοντας λοιπόν στην αρχή, αξίζει να παρατηρήσουμε ότι ο όρος στυλ εισήχθη στη ρητορική εννοώντας τον τρόπο, το ύφος γραφής και ομιλίας, έτσι ώστε να αρμόζει στα διαφορετικά αντικείμενα και περιστάσεις. Σε αυτή την πρωτογενή χρήση της λέξης, το περιεχόμενο ήταν κυρίως κανονιστικό, αφορούσε περισσότερο νόρμες, τύπους και πρότυπα, παρά το ιδιαίτερο προσωπικό ύφος του ομιλητή. Καθώς το στυλ μεταφέρθηκε στην ιστορία της τέχνης και έπειτα στην ιστορία της θεωρίας και της αρχιτεκτονικής, συνεχίζει να φυταλαντεύεται ανάμεσα στις δύο αυτές γενικές κατηγορίες. Τον τύπο, τον κανόνα, το πρότυπο και το ατομικό, την αυθεντικότητα, την ιδιαιτερότητα. Σύμφωνα με τον Willy Baltzauer Lender, αυτή η δυσυπόστατη έννοια του στυλ, όπως μεταφέρθηκε στην ιστορία της τέχνης από τη ρητορική, είχε ως αποτέλεσμα την αναζήτηση του κανόνα, του νόμου και του τύπου μέσα στο ειδικό, το αυθεντικό, στην προσωπική δημιουργία. Και θεωρεί τις διαμάχες για το στυλ ως συνέπεια αυτής της ασάφειας, που ανάγκαζαν την ιστορική έννοια του στυλ να είναι κανονιστική και καθολική την ίδια στιγμή που έπρεπε να δικαιολογήσει κάθε πιθανή εκδοχή καλλιτεχνικής αυθεντικότητας, ενώ ταυτόχρονα λειτουργούσε και ως συγκροτημένο σύστημα ταξινόμησης. Το στυλ κινείται αμφίθυμα ανάμεσα στο γενικό και το ειδικό, το αντικειμενικό και το υποκειμενικό, δίπολα, τα οποία ακριβώς πυροδοτούν διενέξεις. Η ορθολογική, συστηματική και τυπική όψη της στυλιστικής μεθόδου θα μπορούσε να ταιριάξει στην αντικειμενική σχεδιαστική μέθοδο, στην τεχνική που επιδιώχθηκε στο Bauhaus. Ωστόσο, στάθηκε στην ιστορία του αδύνατο να αποκλείσει κάθε ατομικό, προσωπικό και ιδιαίτερο στοιχείο της τέχνης, ακόμα και όταν στόχευε συνειδητά και συστηματικά στο αντικειμενικό, τυπικό, γενικό και πανανθρώπινο. Έτσι, όσο και αν προσπάθησαν να την αποθήσουν, η αμφιλεγόμενη έννοια του στυλ ήταν παρούσα και στη νέα ενότητα τέχνης και τεχνικής. Και για το λόγο αυτό, το Bauhaus δεν κατάφερε να ξεφύγει από την εσωτερική αντινομία του στυλ που ενυπάρχει στην ιστορία του εξ αρχής και μεταφέρεται ακόμα μαζί του έως τις μέρες μας, έχοντας ήδη περάσει και το κατόφλι του 21ου αιώνα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Δήμα. Ο κύριος Παναγιώτης του Νικιώτης με θέμα «Ο Φρεντ Φόρμπατ στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ολυμπιακή». Καλησπέρα. Στις 15 Ιουλίου 1933, λίγες μέρες πριν φτάσει το 4ο ΣΥΑΜ στην Αθήνα,
δημοσιεύτηκε στα τεχνικά χρονικά ένα άρθρο του Φρεντ Φόρμπατ με τίτλο «Η οργανική πόλη» και πρόλογο του Γιάννη Δεσποτόπουλου. Το άρθρο αυτό ήταν μια συνολική θεώρηση του θέματος του συνεδρίου από την οπτική γωνία της μεθόδου, με κύρια αναφορά στις πολεοδομικές μελέτες του συγγραφέα στη Σοβιετική Ένωση και ένα σύντομο σχόλιο για τα πολεοδομικά προβλήματα της Αθήνας. Θα μπορούσε να είναι μια εισήγηση στο ΣΥΑΜ, αφού, όπως αναφέρει ο Δεσποτόπουλος, γράφτηκε «επευκαιρία του συνερχόμενου τα αρχάς Αυγούστου εν Αθήνες 4ου Διεθνού Συνεδρίου Νεωτέρας Αρχιτεκτονικής», αλλά ο Φόρμπατ δεν ήταν στην Αθήνα εκείνες τις μέρες και άρα δεν μετήχε στο συνέδριο. Ο Δεσποτόπουλος τον παρουσίασε ως ένα εκ των πλέον διακεκριμένων Γερμανών αρχιτεκτώνων που εχρημάτισε καταρχάς συνεργάτης του καθηγητή Γκρόπιους εις τον Bauhaus της Βαϊμάρης και ανέλαβε στη συνέχεια μεγάλους συνοικισμούς και άλλα έργα στο Βερολίνο πριν μετακληθεί στη Μόσχα ως ειδικός πολεοδόμος στο πλαίσιο του πενταετούς προγράμματος των Σοβιέτ. Με αυτή ακριβώς τη σύσταση γνωρίσαμε τον Φόρμπατ στην ελληνική βιβλιογραφία και τον συνδέσαμε εύλογα με τον Βάλτερ Γκρόπιους και τον Bauhaus, όπως καταδήλωνε ο Δεσποτόπουλος. Ακολούθησαν άλλες δύο δημοσιεύσεις του στα τεχνικά χρονικά, το 1936 για την αντιαεροπορική άμυνα των πόλεων και το 1958 για την πολεοδομία και την αρχιτεκτονική στη Σουηδία, όπου έζησε από το 1938 ως το τέλος της ζωής του. Η μεταγενέστερη έρευνα, η σημερινή, συνέδεσε το όνομά του και με άλλες δραστηριότητες στην Ελλάδα, ενώ πρόσφατα, το 2019 δηλαδή, δημοσιεύτηκε στη σειρά ντοκουμέντα του Bauhaus Archiv στο Βερολίνο ένα βιβλίο με την ημιτελή και αδημοσίευτη ως τώρα αυτοβιογραφία του Φόρμπατ, επισφραγίζοντας την αρχική δήλωση του Δεσποτόπουλου. Με ποιο τρόπο συνδέονται όμως ο Φόρμπατ με τον Bauhaus και την Ελλάδα? Θα διερευνήσω αυτή τη σχέση που είχε τρεις σταθμούς σε αυτή τη χώρα, τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και την Ολυμπία, με βάση τα στοιχεία από το αρχείο του που σώθηκε στη Στοκχόλμη. Για την πολύτιμη συμβολή της στην έρευνα αυτή, θέλω να ευχαριστήσω και από αυτή τη θέση την Κατερίνα Χαραλαμποπούλου, διδάκτορα αρχιτέκτονα της σχολής μας. Ο Φρεντ Φόρμπατ γεννήθηκε το 1897 στο Πέξ της Ουγγαρίας. Ήταν εβραϊκής καταγωγής και σπούδασε αρχιτεκτονική στη Βουδαπέστη και το Μόναχο. Όταν πήρε το διπλωμά του, πήγε στη Βαϊμάρη, όπου έγινε αμέσως δεκτός στο αρχιτεκτονικό γραφείο του Γκρόπιους, που στεγάζονταν τότε στο κτίριο του Bauhaus, τον πρώτο όροφο δίπλα από το γραφείο του διευθυντή, του ίδιου δηλαδή. Δούλεψε εκεί από την 1η Σεπτεμβρίου 1920 ως το 1924, συμμετέχοντας σε διάφορα σημαντικά έργα. Το πρώτο και ίσως το σημαντικότερο ήταν το ξύλινο σπίτι του μεγάλου κατασκευαστή οικοδομών Άντολφ Σόμερφελτ στο Βερολίνο, που έφερε την υπογραφή του Γκρόπιους και του Άντολφ Μέιερ, αλλά θεωρείται επίσης το πρώτο συνεργατικό έργο της διδακτικής του Bauhaus. Ο Φόρμπατ είχε την ευθύνη της κατασκευής. Στη συνέχεια, συνεργάστηκε με τον Γκρόπιους στην επεξεργασία ενός τυποποιημένου συστήματος κατασκευής φτηνών κατοικιών που ονομάστηκε Κυψέλη Μελισσών, Wappenbau, και δημοσιεύτηκε στον πρώτο κατάλογο του Bauhaus στην έκθεση του 1923. Συνεργάστηκε επίσης στο σχεδιασμό ενός κτηρίου αποθηκών και ενός συγκροτήματος κοινωνικών κατοικιών στη Βαϊμάρη, ενώ ταυτόχρονα συνέβαλε στη διδασκαλία ως βοηθός. Εκεί γνώρισε ο Φόρμπατ τον Δεσποτόπουλο και συνδέθηκε μαζί του με μια φιλία που ανανεώθηκε αργότερα στην Ελλάδα και τη Σουηδία. Η εξειδίκευση του Φόρμπατ στις ξύλινες κατασκευές και την τυποποιημένη φτηνή κατασκευή, καθώς και η γνωριμία του με τον Σόμερφελτ, αποτέλεσαν την κρίσιμη αφετηρία για να αναλάβει τη διεύθυνση της κατασκευής 10.000 τυποποιημένων ξύλινων σπιτιών στη Μακεδονία για τη στέγαση προσφύγων της Μικρασιατικής καταστροφής που ανατέθηκε στην εταιρεία του Σόμερφελτ από την Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων το 1924.
γράφοντας τα απομνημονεύματά του στα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Φόρμπατ αναφέρεται εκτενώς σε όλες τις παραπάνω σχέσεις και στα έργα της Μακεδονίας. Τα σκίτσα και τα σχέδια που σώζονται στο αρχείο του είναι ελάχιστα και επιβεβαιώνουν ότι εφαρμόζονται στοιχεία τυποποίησης που απηχούν το πρόγραμμα της Κυψέλης Μελισσών, αλλά η αλληλογραφία είναι σχετικά πλούσια και περιλαμβάνει στοιχεία από τις διαπραγματεύσεις, τεχνικές, κατασκευαστικές και οικονομικές, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, όπως ονόματα συνεργατών και ημερομηνίες. Η εταιρεία που είχε αναλάβει το έργο ονομαζόταν Δεκατέγγε, είχε έδρα στο Ντάντσιχ, το Βελιγράδι και τη Θεσσαλονίκη, με διεύθυνση στην οδό Αλεξανδρίας 3, στο Μπετσουτσινάρ, δηλαδή τα πέντε πλατάνια, στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Από τις ημερομηνίες και τις διευθύνσεις προκύπτει ότι ο Φόρμπατ ενεργεί κυρίως από τη Βαϊμάρη και από την Αθήνα, όπου κατοικεί για μεγάλο διάστημα, κυρίως το 1925. Ένα μεγάλο μέρος της αλληλογραφίας είναι με τον ίδιο τον Άντολφ Ζόμερφελτ, ο οποίος καθοδηγεί τη συνολική επιχείρηση από το Βερολίνο. Επιβεβαιώνεται ότι η εταιρεία κατασκεύασε θεμέλια, σκελετό, στέγη και δίκτυα για 10.126 κατοικίες στην Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ελευθερούπολη, παρέχοντας πλήρη υποστήριξη, στην οποία περιλαμβάνονταν τα υλικά και οι μεταφορές με αυτοκίνητα. Στο διάστημα των έργων αυτών στη Μακεδονία, ο Φόρμπατ ανέλαβε ιδιωτικά στην Αθήνα ορισμένες δουλειές, για τις οποίες δεν γνωρίζουμε παρά μια απλή οικονομοτεχνική πρόταση εκμετάλλευσης ακινήτου στη Λεωφόρο Κηφισίας, στη σημερινή Βασιλή Σοφίας, δεν είναι αυτό, και τα σχέδια αυτό ενός golf club house στο παλιό Φάληρο, χωρίς άλλα τεκμήρια σχετικά με ανάθεση και υλοποίηση. Το πιθανότερο είναι ότι δεν κατασκευάστηκε. Μετά το έργο των ξύλινων σπιτιών έκτακτης ανάγκης στη Μακεδονία, τα οποία έπρεπε να ολοκληρώσουν οι κάτοικοι σύμφωνα με τη σύμβαση, ο Φόρμπατ επέστρεψε στο Βερολίνο και ανέλαβε επικεφαλής μηχανικός της εταιρείας Ζόμερφελτ ως το 1928 και στη συνέχεια εργάστηκε ως ανεξάρτητος αρχιτέκτονες με σημαντικές αναθέσεις στο Βερολίνο, κυρίως στην τυποποίηση της κατοικίας, στη Ζήμενστάντ και αλλού. Το 1932 ο Φόρμπατ δέχτηκε την πρόταση του Ernst May να ενταχθεί στην ταξιαρχία των αρχιτεκτώνων και εγκαταστάθηκε στη Μόσχα. Τα σημαντικότερα έργα του εκεί ήταν ο σχεδιασμός της νέας πόλης της Καραγκάντα για 200.000 κατοίκους στο Καζακστάν, στο οποίο ανταποκρίθηκε με ταχύτατους ρυθμούς, και της νέας πόλης του Μαγνητογκόρσκ με άλλες 200.000 κατοίκους σε συνεργασία με τον Ernst May. Για τα σχέδια αυτά, ο Φόρμπατ έγραψε το άρθρο της οργανικής πόλης που ανέφερα στην αρχή, αλλά η πραγματικότητα φαίνεται πως απήχε πολύ από τα σχέδια, φέρνοντας απογοήτευση πέρα από τα προβλήματα υγείας που αναφέρει στην αλληλογραφία. Σε κάθε περίπτωση όμως μας ενδιαφέρει εδώ η σχέση του με την Ελλάδα, στην οποία θα εγκατασταθεί ο Φόρμπατ για 3 σχεδόν μήνες, έχοντας εγκαταλείψει οριστικά τη Μόσχα και έχοντας αναλάβει οργανωτικό ρόλο για το 4ο ΣΥΑΜ, που έγινε τελικά στην Αθήνα το καλοκαίρι του 1933. Στις 7 Δεκεμβρίου 1932, ο Φόρμπατ γράφει στο φίλο του Γκούσταβ Εγκλάου στην Αθήνα ότι θα αφήσει τη δουλειά στη Μόσχα το Φεβρουάριο και θα περάσει από την Κωνσταντινούπολη και την Αθήνα με τελικό προορισμό το Βερολίνο. Στις 4 Ιανουαρίου του 1933 απευθύνεται στον Φρίτς Ντόρπφελτ στο Βερολίνο, μηχανικό αυτοκινήτων με τον οποίο είχε συνεργαστεί στην εταιρεία του Ζόμερφελτ στα προσφυγικά της Μακεδονίας, η υποστήριξη με αυτοκίνητα, και αργότερα στο Βερολίνο. Τον ενημερώνει για τις ίδιες προθέσεις και διερευνά τη δυνατότητα να συναντήσει τον πατέρα του στην Αθήνα, τον γνωστό αρχαιολόγο Βίλχεμ Ντόρπφελτ, που συνέδεσε το όνομά του με την Ολυμπία και με άλλα πολλά. Θα επανέλθει στις 7 Φεβρουαρίου, προσδιορίζοντας ως ημέρα άφιξη στην Αθήνα τη 10η Μαρτίου και επιμένοντας στη συνάντηση του πατέρα. Είχε προφανώς συγκεκριμένο στόχο.
Ο Γκίντιον γράφει στον Φόρμπατ στις 16 Φεβρουαρίου στη διεύθυνση του Εγκλάου στην οδό Δημοκρίτου 11 για να του πει ότι έχει ενημερώσει την τοπική ομάδα του ΣΥΑΜ και το Στάμο Παπαδάκη προσωπικά, εκφράζοντας αμφιβολίες για τις δυνατότητές της. Ο Φόρμπατ θα φτάσει στην Αθήνα τελικά στις 11 Μαρτίου και θα αναλάβει άμεσα επαφές, γράφοντας στις 13 στον Γκίντιον ένα εκτενές γράμμα για την κατάσταση της αρχιτεκτονικής στη Σοβιετική Ένωση, αλλά και τις πρώτες επαφές με την ελληνική μοντέρνα αρχιτεκτονική, χαρακτηρίζοντας εξαιρετική την ποιότητα των νέων κτηρίων, σε αντίθεση με την πολύ κακή εικόνα που είχα πριν 8 χρόνια την τελευταία φορά που ήμουν εδώ. Το ΣΥΑΜ ήταν ακόμα προγραμματισμένο για τη Μόσχα και ο Φόρμπατ μεταφέρει προτάσεις για ομιλητές, αναφέροντας ταυτόχρονα την ήδη εξαιρετικά δύσκολη θέση της ομάδας της Μόσχας, που ελπίζει ότι το συνέδριο θα ενισχύσει και δεν θα αποδυναμώσει τη θέση τους. Η αλληλογραφία με τον Γκίντιον θα συνεχιστεί από την Ολυμπία, όπου βρίσκεται ο Φόρμπατ ως τις αρχές Μαΐου, έχοντας ήδη αναλάβει αρχαιολογικές έρευνες σε συνεργασία με τον Ντόρφελτ. Από εκεί γράφει στον Γκίντιον στις 5 Απριλίου μια εκτενή και μάλλον κρίσιμη επιστολή για την υπόθεση του τέταρτου ΣΥΑΜ, η μεταφορά του οποίου στην Αθήνα θα αποφασιστεί στις 23 Απριλίου από το Παρίσι. Αγαπητέ κύριε Γκίντιον, όπως υποσχέθηκα, θα ήθελα να αναφέρω την κατάσταση όπως την καταλαβαίνω. Οι ευκαιρίες για την ομάδα μας στην Ελλάδα είναι αντικειμενικά εξαιρετικά καλές. Η έννοια της προσωπικής ελευθερίας είναι αρκετά έντονη, οι τεχνικές υπηρεσίες είναι υπέρ της προσωπικής ελευθερίας, η πολεοδομία νοιάζεται μόνο για θέματα κατασκευής και τεχνολογίας, αλλά όχι για θέματα αισθητικής. Επιπλέον, είναι βολικό που δεν υπάρχουν ορατές τυπικές διαφορές μεταξύ της εθνικής παράδοσης και της σύγχρονης αρχιτεκτονικής, αφού η νησιώτικη αρχιτεκτονική, όπως επιτρεπόταν να είναι, είναι ιδιαίτερα κυβική και λειτουργεί καλά δομικά, φυσικά, με παλιές τοπικές κατασκευές. Η υποκειμενική κατάσταση είναι πολύ πιο περίπλοκη. Εκτός από τα μέλη της ομάδας, εξακολουθούν να υπάρχουν μερικοί πολύ καλοί αρχιτέκτονες που εργάζονται περισσότερο ή λιγότερο σύμφωνα με τους δικούς μας σκοπούς. Σε αυτούς περιλαμβάνονται δύο καθηγητές πανεπιστήμιου, ο Πικιώνης και ο Κριεζής. Ο τελευταίος έχει κατασκευάσει ένα μεγάλο πανεπιστημιακό συγκρότημα, το οποίο δεν είναι ομοιόμορφα καλό, αλλά έχει εξαιρετικά μέρη, ιδιαίτερα το τελευταίο μέρος του. Συμμετέχει σε όλες τις επιτροπές των διαγωνισμών, οπότε είναι καλή ιδέα να το συμπεριλάβουμε. Απ' την άλλη πλευρά, κατά την εξερευνητική ματιά μου, σχολίασε πως με την επικράτηση του εθνικισμού σε όλο τον κόσμο, αλλά και εδώ στην Ελλάδα, δεν είναι κατάλληλη στιγμή να αναφερόμαστε στο διεθνή χαρακτήρα του νέου κινήματος αρχιτεκτονικής. Πολιτικά δεν συμφωνούν λοιπόν. Επιπλέον υπάρχει ο κίνδυνος με το κύρος του να φοβήσει την ομάδα, πόσο μάλλον όταν φαίνεται να μην είναι και πολύ ευχάριστος στους ανθρώπους. Ο Πικιώνης από την άλλη μεριά, ο οποίος είναι πολύτιμος όσον αφορά τις ανθρώπινες σχέσεις του, θα έχω την ευκαιρία να τον γνωρίσω καλύτερα, συνδέεται στενά με δύο πολύ καλούς αρχιτέκτονες του Υπουργείου Παιδείας. Αλλά αυτές είναι προσωπικές εκτιμήσεις. Καταγράφηκε επίσης στην ελληνική ομάδα ΣΥΑΜ ο Δεσποτόπουλος, ο οποίος έχει εργαστεί στη Βαϊμάρη, στον Bauhaus, αργότερα και στον Μέντελσον, τρέχει φέτος ένα πολύ ωραίο δημόσιο νοσοκομείο και έχει πραγματοποιήσει διάφορα άλλα καλά έργα. Επίσης, ο Εγκλάου, ο οποίος έχει χτίσει τη γερμανική σχολή εδώ και μερικά μικρότερα κτίρια και δύο Έλληνες για τους οποίους δεν γνωρίζω τίποτα, τους οποίους προτείνει η παλιά ομάδα. Η ομάδα έχει τώρα 8 μέλη, τα οποία είναι επαρκή προς το παρόν. Από τις 12 Μαΐου, ο Φόρμπατ αρχίζει πλέον αλληλογραφία από την Αθήνα με τον Γκίντιον, τον Γκρόπιους και τον Βανέστερεν, τον Δεσποτόπουλο και τον Κιτσίκη, με κύριο θέμα την οργάνωση του 4ου ΣΥΑΜ στην Αθήνα και δύο εκδρομές στα νησιά του Αιγαίου και την Ολυμπία. Αναφέρεται ειδικότερα στις επαφές του με τον Μπρίτανη του Πολυτεχνείου για την οργάνωση της έκθεσης του έργου των συνέδρων στο κτίριο της σχολής, αλλά και της οργάνωσης μιας έκθεσης έργων των Ελλήνων αρχιτεκτώνων που θα ακολουθήσει το συνέδριο στο πλοίο στο ταξίδι της επιστροφής. Ενημερώνει για τα προβλήματα των πλοίων, κουνάνε, και τη μεγάλη ζέστη, για τις δυσκολίες διαβίωσης στα νησιά και άλλα λειτουργικά ζητήματα, ενώ επιμελείται τη δημοσίευση του άρθρου του για την οργανική πόλη που ο ίδιος γερμανικά γράφει λειτουργική. Τα πράγματα δεν εξελίσσονται όμως όπως θα ήθελαν οι καλές προθέσεις.
Ο Φόρμπατ, που είχε την πρόθεση να πάει στο Βερολίνο, δεν μπορεί πια να το κάνει αυτό, να κάνει αυτό το ταξίδι και φεύγει από την Αθήνα για τη γενέτειρά του το ΠΕΞ την 1η Ιουνίου 1933. Συνεχίζει από εκεί την αλληλογραφία με όλους τους παραπάνω για το θέμα του συνεδρίου, στο οποίο δηλώνει συμμετοχή, αλλά δεν θα μπορέσει τελικά να πάει στην Αθήνα επικαλούμενος λόγους υγείας. Ο Γκρόπιους αναφέρει από το Βερολίνο τις δυσκολίες που ανακύπτουν, αλλά με εξαιρετική προσοχή στα λόγια, και γράφει τελικά εκτενώς από την Αγγλία στην Ουγγαρία, στις 22 Ιουλίου, ότι δεν θα μπορέσει να πάει στην Αθήνα, αναπτύσσοντας την δυσκολία των συνθήκων, εξαιτίας των οποίων δεν θα μπορέσουν να πάνε και άλλοι αρχιτέκτονες από τη Γερμανία, αναφέρεται ειδικότερα στα προβλήματα των σπουδαστών του Bauhaus. Λίγο νωρίτερα, στις 17 Ιουλίου, ο Κιτσίκης γράφει στον Φόρμπατ από την Αθήνα στην Ουγγαρία. Η πρεσβεία της Ελλάδας στο Βερολίνο, στην οποία είχα απευθυνθεί για να ζητήσω την παρέμβασή της στη γερμανική κυβέρνηση με σκοπό να αποκτηθεί μια άδεια συμμετοχής στο 4ο ΣΥΑΜ που θα γίνει στην Αθήνα για τον καθηγητή Βάλτερ Γκρόπιους, με ενημέρωσε πως ο καθηγητής έχει φύγει για το Λονδίνο, όπου υπολογίζει να μείνει για ένα περίπου μήνα. Ο πρώτος από τους βοηθούς του, και που η πρεσβεία απευθύνθηκε, υποστήριξε πως παρά την πραγματική επιθυμία του καθηγητή Γκρόπιους να συμμετέχει στο εν λόγω συνέδριο, η τρέχουσα οικονομική κατάσταση του απαγορεύει να πραγματοποιήσει αυτό το ταξίδι. Την επόμενη μέρα, ο Φόρμπατ παίρνει τηλεγράφημα του Χάνς Σμιτ, που ήταν και αυτό στη Μόσχα, σταλμένο από τη Βασιλεία, πως το ταξίδι στην Ελλάδα εμποδίζεται. Είναι φανερό πως η γερμανική ομάδα, εκείνη που ήταν στη Γερμανία και εκείνη που είχαν πάει στη Μόσχα, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Ο Φόρμπατ γράφει στις 19 Ιουλίου στον Φανέστερεν, στο Άμστερνταμ. Θα μπορούσα ακόμα και να σκεφτώ ότι θα ήταν σωστό την τελευταία στιγμή να ακυρώσουμε το συνέδριο. Το συνέδριο όμως θα γίνει και θα κερδίσει την ακτινοβολία που γνωρίζουμε. Στις 30 Σεπτεμβρίου, ο Δεσποτόπουλος γράφει στο Φόρμπατ ένα εκτενή απολογισμό. Ανάμεσα σ' άλλα, ξεχωρίζω. Σου γράφω συνοπτικά τα νέα από το συνέδριο. Οι διάφορες γιορτές και τα παρόμοια γεγονότα ήταν όλα εξαιρετικά. Κατά την επίσημη υποδοχή στην Κηφισιά ήταν πολλοί παρόντες, όπως ο πρόεδρος και πρώην υπουργοί. Η επίσκεψη στο Μαραθώνα και η υποδοχή εκεί ήταν ιδιαίτερα όμορφη. Ο Μοχόλη έχει τραβήξει τα πάντα εκεί γύρω. Οι διαλέξεις δεν ήταν τόσο ιδιαίτερες. Ο Έστερεν μίλησε ειδικά για το Άμστερνταμ. Ο Γκίντιον και ο Νόερατ μίλησαν καλά. Ο Le Corbusier μίλησε στα γαλλικά, αλλά ο λόγος του ήταν μπανάλ. Μίλησε για τη γυάλινη όψη στη Μόσχα και τη δυνατότητα να θερμανθεί. Πιστεύω πως όλα αυτά είναι ήδη ξεπερασμένα για τη νεότερη γενιά. Πιστεύω πως βρισκόμαστε στο όριο όπου προέκυψαν διαφορετικά προβλήματα στη σύγχρονη αρχιτεκτονική και από ανάπτυξη της κοσμοθεωρίας. Τα επεισόδια επίσης δεν έλειψαν. Πραγματοποιήθηκαν δύο ταξίδια στα νησιά, αλλά και τα δύο ήταν αρκετά αγωνιώδη εξαιτίας του κακού ατμόπλοιου. Στο τέλος, όλοι ήταν ικανοποιημένοι. Ωστόσο, η κυρίαρχη ατμόσφαιρα και το γενικότερο πνεύμα ήταν γαλλικό νότιο. Ο Φόρμπατ δεν περιορίστηκε ωστόσο στην Αθήνα σε όσα ήδη αναφέραμε, αλλά συνεργάστηκε με τον Σαπόρτα, για παράδειγμα, ως αρχιτέκτονας, τουλάχιστον σε μία πολυκατοικία στην οδό Ομήρου 48, όπως αναγράφεται ρητά στα σχέδια που κράτησε στο αρχείο του με το όνομα του Φόρμπατ, να είναι μάλιστα πρώτο και στα ελληνικά. Υπήρξε πολλαπλά δραστήριος, δηλαδή, για το χρόνο παραμονής και ιδίως, αν υπολογίσουμε τη συμβολή του στις έρευνες της Ολυμπίας, που τεκμηριώνονται αργότερα, το 1935, όταν εκδίδεται στο Βερολίνο το δίτομο έργο «Αρχαία Ολυμπία, έρευνες και ανασκαφές για την ιστορία του παλαιότερου ιερού της Ολυμπίας και της αρχαίας ελληνικής τέχνης», με υπογραφή του Wilhelm Dörpfeld, σε συνεργασία με τους Fred Forbat, Peter Gessler, Heinrich Ritter, Hans Schleif και Fritz Wege. Ο Forbat διατήρησε επιπλέον τις σχέσεις που είχε αναπτύξει με τους Έλληνες αρχιτέκτονες το 1933. Τα επόμενα χρόνια λαμβάνει κάρτες με ευχές και άλλα μηνύματα από την Αθήνα με χαρακτηριστική την επιμονή στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική των Κυκλάδων και ιδιαίτερα της Μυκόνου και της Σαντορίνης. Σε μια κάρτα του 1936 που τους στέλνουν στην Ουγγαρία υπογράφουν μαζί ο Δεσποτόπουλος, ο Δραγούμης, ο Καραντινός, ο Δοξιάδης, ο Βαλεντής και ο Κοντολέων μεταξύ άλλων.
Το 1939 του στέλνει, ο Σαπόρτα του στέλνει πάλι τη Μύκονο, μαζί με ένα δικό του έργο όμως. Ο Δεσποτόπουλος του εύχεται για το νέο χρόνο το 1936, αλλά και το 1939, με φωτογραφίες από τη Σαντορίνη. Του γράφει και μέσα στον πόλεμο. Και αργότερα, το 1958, όταν θα έχει επιστρέψει από τη Σουηδία, του στέλνει τη Μύκονο. Δεν έχω αναζητήσει αντίστοιχες ευχετήριες κάρτες του Φόρμπατ στα αρχεία των Ελλήνων αρχιτεκτώνων, αλλά έχει ενδιαφέρον ότι υπάρχει στη βιβλιοθήκη του Δοξιάδη ένα βιβλίο του Φόρμπατ δημοσιευμένο στη Στοκχόλμη το 1949 με θέμα την πρόγνωση της ανάπτυξης μιας πόλης μεσαίου μεγέθους, δηλαδή μια μελέτη οικονομίας, πληθυσμού και κατοικίας στη Σουηδία με διαχείριση δεδομένων που αρμόζει στις μεθόδους που αναπτύσσει εκείνα τα χρόνια και κυρίως τα επόμενα ο Δοξιάδης. Το Bauhaus έφτασε στην Ελλάδα νωρίς, μέσα από τη δραστηριότητα του Φόρμπατ, που εκφράζει πολλά σημαντικά στοιχεία από το δημιουργικό πνεύμα του. Επιτελικό, επιχειρηματικό, συστηματικό, πολιτικό. Θα μπορούσε να παραμείνει ως ερώτημα το πόσο έγινε αντιληπτή η δράση αυτή από τους Έλληνες αρχιτέκτονες και πώς επέδρασε πάνω τους το πλαίσιο των ιδεών του οποίου ήταν φορέας ο Φόρμπατ. Η απάντηση δεν είναι προφανώς εύκολη. Είναι χαρακτηριστική η επιμονή των Ελλήνων φίλων και συνεργατών να τους στέλνουν τα επόμενα χρόνια εικόνες από τη Μύκονο και τη Σαντορίνη σε αυτόν που δεν ταξίδευσε ποτέ στις Κυκλάδες και συνέβαλε αποφασιστικά στην οργάνωση της εκδρομής του ΣΥΑΜ στην Ολυμπία. Τους επιστρέφει ωστόσο ως αντίδωρο το συστηματικό, κοινωνικό και οργανωτικό πνεύμα που αφορά στην τυποποίηση της κατοικίας και τη συνολική οργάνωση της ζωής των ανθρώπων σε μια κοινωνία προβλεπτική. Εκείνοι κοιτάζουν επίμονα πίσω τους. Εκείνος κοιτάζει μπροστά, όπως ο Γκρόπιος και το Bauhaus. Η συνάντηση μπορεί να ήταν και αδύνατη, τουλάχιστον έξω από τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες που μας γοητεύουν. Το ερώτημα είναι συνεπώς ανοιχτό. Σε σχέση με αυτή τη συνάντηση, θα πρέπει να συνεχίσουμε την έρευνα για να δούμε αν μπορούμε να το απαντήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Τουρνικιώτη. Ο κύριος Τσιαμπάος με θέμα ο Νόιφερτ στην Ελλάδα. Καλησπέρα. Να δώσω και εγώ συγχαρητήρια στους διοργανωτές. Εμένα θα είναι η τελευταία ομιλία πριν το μεσημεριανό διάλειμμα, οπότε θα είναι και λίγο πιο ανάλαφρη. Ο Ernst Neufert ήταν ένας από τους πρώτους μαθητές του Bauhaus το 1919, τη χρονιά που ιδρύθηκε η σχολή. Φαίνεται ότι ήταν και ένας από τους καλύτερους σπουδαστές του Bauhaus, αν και έμεινε στη σχολή μόνο ένα έτος, αφού ο Βάλτερ Γκρόπιους σύντομα του πρότεινε να εργαστεί στο αρχιτεκτονικό γραφείο του. Ο Νόιφερτ ξεκίνησε ως υπεύθυνος εργοταξίου σε σημαντικά έργα, όπως το εργοστάσιο Φάγκους, ενώ λίγα χρόνια αργότερα αναδείχθηκε ως ο κύριος μελετητής του κτηρίου στον Τεσάου. Αυτό που θα έκανε όμως τον Νόιφερτ διάσημο σε όλο τον κόσμο ήταν το βιβλίο του «Bauernwurstlehre», το βιβλίο που συχνά ταυτίζεται με το όνομα του συγγραφέα του, το πρώτο σε πωλήσεις βιβλίο αρχιτεκτονικής στον κόσμο, το έργο για το οποίο ο Έρο Σαρίνεν έλεγε ότι αποτελεί για τη μοντέρνα αρχιτεκτονική ότι το «De Architectura» του Βιτρούβιου για την αναγέννηση. Στο «Bauernwurstlehre», ο Νόιφερτ εξέφρασε μια φιλοσοφία τυποποίησης της κατασκευής, η οποία ήταν διάχυτη στο Μεσοπόλεμο και από την οποία προέκυψαν βιβλία όπως το αμερικανικό Architectural Graphic Standards ή το κινέζικο, θα το προφέρω όπως νομίζω, Yanzhou Se Zi Lia Zizi.
Το σκότωσα προφανώς, αλλά μέχρι εκεί μπορώ, στα κινέζικα. Εμβληματικό βιβλίο της παραπάνω φιλοσοφίας ήταν βέβαια και το Μοντουλόρ του Le Corbusier. Η οικοδομική του Νόιφερτ κυκλοφορούσε στην Ελλάδα από την αρχή. Στη βιβλιοθήκη του ΤΕΕ, για παράδειγμα, βρίσκει κανείς μια πρώτη έκδοση Νόιφερτ υπογεγραμμένη από τον πολιτικό μηχανικό Στέφανο Δραγούμη ή στο Εργαστήριο Ιστορίας και Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής του ΜΜΠ υπάρχει μια πρώτη έκδοση του Νόιφερτ με σφραγίδα Μαγιάση. Το βιβλίο του Νόιφερτ μπορούσε κανείς να το αγοράσει τότε από το βιβλιοπωλείο Κακουλίδου στην οδό Μύρου 8, αλλά και από τον Ελευθερουδάκη, ο οποίος αργότερα θα έφερνε και τη γαλλική έκδοση. Ο ίδιος ο Νόιφερτ είχε επισκεφτεί τη χώρα μας τουλάχιστον δύο φορές. Η πρώτη φορά καταγράφεται σε μικρά άρθρα, τόσο στον ελληνικό τύπο όσο και στον ξένο τύπο. Στο αφιέρωμα για τα 60 γενέθλια του Νόιφερτ στο περιοδικό Αρχιτεκτονική, αναφέρεται ότι ο Νόιφερτ είχε επισκεφθεί κατόπιν προσκλήσεως την Ελλάδα το 1954 για να δώσει διαλέξεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το παραπάνω γεγονός επιβεβαιώνει και ένα μικρό μονόστιλο από γερμανικό περιοδικό, άγνωστη πηγή, δεν την έχω εντοπίσει. Στο απόκομα αυτό, το οποίο βρέθηκε στο Νόιφερτ Stiftung, αναφέρεται ότι ο Νόιφερτ είχε έρθει στην Ελλάδα το 1954 στο πλαίσιο μιας περιοδίας στην Κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, στη διάρκεια της οποίας είχε δώσει και διαλέξεις σε διάφορες πόλεις. Αυτό που τον έφερε μέχρι τη Θεσσαλονίκη ήταν μια πρόσκληση της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Την πρόσκληση της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στον Νόιφερτ επιβεβαιώνει και ο αρχιτέκτονας του θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Βασίλειος Κασάνδρας, σε επιστολή του στο περιοδικό Αρχιτεκτονική. Δυστυχώς, περισσότερες πληροφορίες για αυτό το ταξίδι στην Ελλάδα το 1954 δεν κατάφερα να βρω, ούτε στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και το ΤΕΕ, ούτε σε κάποια από τα αρχεία που διατηρούν υλικό σχετικό με τον Νόιφερτ, όπως το Αρχείο του Πολυτεχνείου στο Ντάρμστατ, το Archiv der Moderne στο Bauhaus, το Πανεπιστημίου Bauhaus στη Βαϊμάρη, στο Νόιφερτ Stiftung. Κανείς δεν είχε παραπάνω πληροφορία για αυτό το ταξίδι στην Ελλάδα. Η επόμενη επίσκεψη του Νόιφερτ στην Ελλάδα ήταν τη δεκαετία του 1970, όταν εκδόθηκε για πρώτη φορά η οικοδομική στα ελληνικά από τον Μόσχο Γκιούρδα. Ο Γκιούρδας, 89 ετών σήμερα, θυμάται το γεύμα με τον Νόιφερτ στο Διόνυσο απέναντι από την Ακρόπολη. Οι δυο τους συνοδεύονταν από τις συζύγους τους και είχαν ως διερμηνέα τον πολιτικό μηχανικό Γιώργο Χατζηθεοδόρου. Ο Γκιούρδας δεν θυμάται όμως το πότε ακριβώς βρέθηκαν, ούτε το τι ακριβώς συζήτησαν. Φωτογραφίες και άλλα τεκμήρια από αυτήν την συνάντηση δεν υπάρχουν, αφού, όπως μου είπε ο Γκιούρδας, δεν θεώρησε ποτέ ότι αυτό ήταν ένα γεγονός που έπρεπε να παθανατήσει. Ήταν απλά μέρος της δουλειάς. Σίγουρα, το έργο της ελληνικής έκδοσης ήταν ιδιαίτερο φιλόδοξο και ο Μόσχος Γκιούρδας περίμενε να δει σύντομα την επένδυσή του να αποδίδει. Το πρωί της 16ης Νοέμβρη του 1973, ο Γκιούρδας θα βάλει τις πρώτες αφίσες στο Πολυτεχνείο στην Πατησίων, περιμένοντας τους φοιτητές να ανταποκριθούν στο σπουδαίο εκδοτικό γεγονός. Οι φοιτητές, όπως μου είπε, δεν ανταποκρίθηκαν όμως. Δεν υπολόγιζε αυτά που θα γίνονταν το ίδιο βράδυ. Σίγουρα, ούτε και ο Νόιφερτ υπολόγισε ποτέ τη διαστάση πρέπει να έχει μια πύλη πανεπιστημίου, ώστε να μπορεί να περάσει ένα τάγκ από μέσα της. Εγχειρία οικοδομικής υπήρχαν στην Ελλάδα από τις αρχές του 20ου αιώνα, αν όχι νωρίτερα. Μερικά από τα πιο γνωστά είναι η εντυπωσιακής εικονογράφησης οικοδομική του Ραπτάκη του 1907 και η μεσοπολεμική οικοδομική του Παπαθεοδόρου, πρώτη έκδοση 1939, δεύτερη έκδοση 1947. Αυτά ήταν δύο κλασικά βιβλία οικοδομικής που απευθύνονταν σε τεχνικούς, αλλά στα οποία η αρχιτεκτονική ως συνολικό και τελικό αποτέλεσμα μόνο έμεσα εμφανίζεται. Κάτι διαφορετικό όμως θα συμβεί στις επόμενες δεκαετίες. Την επόμενη χρονιά από την πρώτη ελληνική έκδοση της οικοδομικής του Νόιφερτ θα εκδοθεί το συλλογή από σχεδιαστικά αισθητικά στοιχεία για το αρχιτεκτονικό σχέδιο της Πατρονικόλα. Εδώ, το πνεύμα του Νόιφερτ θα εμφανιστεί ήδη στις πρώτες σελίδες με το σώμα ενός άνδρα, ύψους 1,72, να αναπαρίσταται σε διάφορες τάσεις. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως και βρίσκεται σε αντίστοιξη με τον Νόιφερτ
είναι ότι εδώ οι σχεδιαστικές γλώσσες είναι πολλές και ποικίλες. Μοντέρνες κατόψεις τύπου Μις ή Βαλσαμάκι συνυπάρχουν με παραδοσιακά κέντροευρωπαϊκά σπίτια, μπρουταλιστικά δημόσια κτίρια και δείγματα κριτικού τοπικισμού στις διπλανές σελίδες. Και επίσης, σε αντίθεση με τον Νόιφερτ, ονόματα αρχιτεκτώνων δεν αναφέρονται. Η αρχιτεκτονική, ακόμα και αν είναι αξιόλογη, παραμένει ανώνυμη. Μόνη εξαίρεση ο Πικιώνης, ο οποίος αναφέρεται μέσα από τα έργα του στου Φιλοπάπου και τη Φιλοθέη. Στις αρχές της δεκαετίας του 80 θα εκδοθεί το αρχιτεκτονικά διακοσμητικά στοιχεία του Μιχάλη Αρφαρά. Πάλι και εδώ, ο μέσος άνθρωπος, ένας άνδρας 1,74 με 1,76, ο οποίος χωρίζεται αναλογικά σε 8 ίσα μέρη, όπως και στο Νόιφερτ. Ο συγγραφέας αναφέρει ότι ταπεινός σκοπός μας είναι να δώσουμε επίλεκτα σχέδια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αρχιτεκτονική σύνθεση ή στη διακοσμητική θεώρηση. Όμως, κανένα από τα σχέδια του βιβλίου δεν δίνεται έτοιμο για άμεση χρησιμοποίηση. Τούτο γιατί δεν απευθυνόμαστε σε μια μερίδα φτασμένων τεχνικών, αλλά ούτε και αδάων. Επώνυμα έργα δεν αναφέρονται ούτε εδώ. Όπως και στο βιβλίο της Πατρονικόλα, έτσι και αυτό το Αρφαρά δεν πειθαρχεί σε συγκεκριμένη αρχιτεκτονική γλώσσα. Μπορεί κάποιος να επιλέξει ανάμεσα σε διαφορετικά αισθητικά στυλ, να έχει μεγάλο ή μικρό ψυγείο, στενό ή ντουλάπα, αυλόπορτα σε στυλ γαλλικού μπαρόκ, μοντέρνο ή κλασικό κρεβάτι. Το σπίτι δεν χρειάζεται να είναι κουτί, αλλά μπορεί να είναι εξαγωνικό, σαν το χωρονομικό σπίτι Δανίας, να είναι αρχοντικό ή μεσαιωνικό. Ο αρχιτέκτονας θα πρέπει να μπορεί να σχεδιάσει εκκλησία, πολυόροφη οικοδομή, βενζινάδικο. Μπορεί, αν πάνε καλά οι δουλειές ή αν έχει καλή σχέση με το δημόσιο, να εκπονήσει ακόμα και ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα ή ένα χωροταξικό σχέδιο σε στυλ κυβιστικό, όπως λέει. Η παραπάνω εκλεκτιστική προσέγγιση δεν αντανακλά μόνο μια ανεπεξέργαστη εμπορική σχεδιαστική λογική. Ακολουθεί αρκετά συνειδητά και συγκροτημένα μια ορισμένη φιλοσοφία. Έρχεται ως έκφανση της διάχυσης του μεταμοντέρνου στο ευρύ κοινό. Όπως γράφει ο συγγραφέας, η κανονικότητα και η ακρίβεια, που είναι κάτι σχετικό, δεν επιτρέπουν την εξάπλωση της κατάλληλης και ελεύθερης εργασίας που βγαίνει από το παιχνίδι της φαντασίας. Η διακόσμηση αγγίζει τον άνθρωπο και ενδιαφέρεται για την ψυχολογία του. Το αρχιτεκτονικό έργο έχει λειτουργικές, κατασκευαστικές, συμβολισμιακές, διακοσμητικές και αισθητικές απαιτήσεις. Γι' αυτό και αρκετά είναι τα σχέδια που εκπονούνται με κύριο σκοπό τους τη συγκινησιακή και αισθαντική πρόκληση. Τα δύο παραπάνω βιβλία, της Πατρονικόλα και του Αρφαρά, ορίζουν έναν τύπο παρόμοιων βιβλίων, ένα μοτίβο που θα ακολουθήσουν και οι επόμενες εκδόσεις που έχουν αντίστοιχους στόχους, ταυτότητα και περιεχόμενο. Για παράδειγμα, στο Αρχιτεκτονικά στοιχεία και συνθέσεις της Μαριάνθης Μελισσουργά και Αρφαρά το 1988, η συγγραφέας γράφει ότι με γνώμονα τον νόμο της σχετικότητας και με γνώση πως τίποτα δεν είναι τέλειο, αρχίσαμε να συγκεντρώνουμε από χρόνια σχεδιαστικό υλικό. Και εδώ, αναφέρει η συγγραφέας, δεν πρέπει να θεωρηθεί πως το βιβλίο αυτό προσφέρει έτοιμο υλικό ή ολοκληρωμένες συνθέσεις. Άλλωστε, όπως γράφει, δεν υπάρχει σήμερα απόλυτα αποδεκτή και κωδικοποιημένη σχεδιαστική τακτική. Και εδώ τονίζεται ότι η πίστη σε μια μοναδική αρχιτεκτονική γλώσσα δεν μπορεί να καλύψει τη σύγχρονη δημιουργία. Η νέα ποικιλία και ετερογένεια των ταυτοτήτων αντιστοιχεί σε ένα νέο αρχιτεκτονικό συγκριτισμό. Μοντέρνα σπίτια, συνυπάρχουν με νεοκλασικά και μεσαιωνικά, δανέζικα και αναβιωμένα αγροτικά, ελληνοπρεπή έπιπλα και φωτιστικά, με μπανάλ εργολαβικές συντεριές, επιστημονικά ιδρύματα με περίπτερα εκθέσεων. Αρχιτέκτονες δεν αναφέρονται ούτε εδώ, καλύτερα τα πράγματα να μένουν γενικά και ανώνυμα. Την ίδια χρονιά εκδίδεται και το «Οικοδομική και διακόσμηση» των Δημητρέλη και Τσακυρίδη. Αφού συγγραφέας και εκδότης, Δημητρέλης αναφερθεί στην χρυσή πύρα των 30 ετών στον χώρο της διαρρύθμισης και διακόσμησης χώρων, ιδιωτικών και δημοσίων, επιβεβαιώνει ότι μέσα από το βιβλίο θα αποκτήσει κανείς όλες τις βασικές γνώσεις χωρίς να εμπλακεί σε θεωρητικούς δεδάλους και μαθηματικές αναλύσεις.
παραπέμπει στον Νόιφερτ προφανώς. Αντίστοιχα, ο Τσακυρίδης αναφέρεται στην απλότητα και χρηστικότητα του εγχειριδίου, λέγοντας ότι το πλούσιο και προσεγμένο υλικό του είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τη γλώσσα του γιαπιού. Δεν θα λείψει ούτε από εδώ η αναπαράσταση του μέσου ανθρώπου, που είναι ένας άνδρας 1,72. Δίπλα του, μία μέση γυναίκα με τις αντίστοιχες αρμονικές αναλογίες της. Στις σελίδες του βιβλίου δεν θα βρει κανείς επώνυμα παραδείγματα, όπως ήταν αναμενόμενο, αλλά θέματα όπως μοντέρνα βίλα και κατοικία κοντά στη θάλασσα, πολυκατοικία και διατηρητέο αρχοντικό και άλλα. Το «Δομική τεχνολογία, υλικά και εφαρμογές» του Σωτήρη Κούκη είναι ένα πιο πρόσφατο, 2001, παράδειγμα. Εδώ, η έμφαση είναι στην τεχνική πλευρά της κατασκευής, την οποία ο συγγραφέας θεωρεί πολύ σημαντική, αφού διαχρονικά, χωρίς άριστη γνώση της εφαρμογής, όπως λέει, δεν υπάρχει σοβαρή δημιουργία. Χρόνια έλειπε ένα τέτοιο βιβλίο, πολύτιμο βοήθημα για τους σπουδαστές της αρχιτεκτονικής, αλλά και χρήσιμο για τους αρχιτέκτονες και για όλους τους τεχνικούς που ασχολούνται με, έργα οικοδομικής. Θα επιβεβαίωνε ο καθηγητής Νικόλαος Μουτσόπουλος στον πρόλογο που έγραψε για το βιβλίο. Και εδώ, ο συγγραφέας τονίζει ότι τα παραδείγματα που παρουσιάζει δεν προσφέρονται για μια επιπόλαιη αντιγραφή. Το μάρμαρο στους αρχαίους ναούς, αλλά και στις επενδύσεις των τζακιών, οι τύποι των εσωτερικών ξύλινων θυρών και των κυκλειδωμάτων, τα διακοσμητικά βιτρό στα τζάμια των ανοιγμάτων, οι εξωτικές πισίνες των μεγάλων ξενοδοχείων και άλλα πολλά, συμμετέχουν σε ένα πλούσιο δειγματολόγιο μορφών και αναφορών. Κάπου ξεπροβάλλει και η πυραμίδα του Πέι, χωρίς να αναφέρω το δημιουργός της. Στην ενημερωμένη βιβλιογραφία συναντάει κανείς Graves, Jenks, Gideon, Πορτογκέζι, Μπότα, αλλά και έναν πλούσιο κατάλογο εταιριών που προσέφεραν έντυπες πληροφορίες. Οι ελληνικές εκδόσεις, οι οποίες επιχείρησαν να κάνουν κάτι αντίστοιχο με τον Νόιφερτ μετά το 1970, ακολουθούσαν τη μεταμοντέρνα εποχή τους, γι' αυτό και με ανέμελη άνεση κινούνταν ανάμεσα σε διαφορετικές γλώσσες αρχιτεκτονικής. Απευθύνονταν κυρίως στον μέσο ελεύθερο επαγγελματία της εποχής, όχι τον πολύ ικανό και ενημερωμένο, ούτε τον μη ανταγωνιστικό και διάφορο, χωρίς να έχουν τη διάθεση να τον διδάξουν. Τα παραδείγματα αρχιτεκτονικής που παρουσίαζαν στις σελίδες τους, καλύτερα ή χειρότερα, παρέμεναν ανώνυμα, προλαμβάνοντας την αμηχανία του αποδέκτη, ο οποίος δεν γνωρίζει ούτε ενδιαφέρεται για την ιστορία της αρχιτεκτονικής και τους πρωταγωνιστές της. Οι συγγραφείς τους δεν ενδιαφέρονταν να δείξουν ποιο είναι το ορθό, το σωστό και το άριστο, αφού δεν ήθελαν να μπουν σε συγκρίσεις οι οποίες θα ήταν ούτως ή άλλως άνισες. Το ευρύ κοινό και η πλατιά μάζα μπορούσαν να καθησυχάσει ότι αυτό που κάνει, ό,τι και αν είναι αυτό, είναι αποδεκτό. Τίποτα δεν ήταν δεσμευτικό, τίποτα δεν ήταν προς μίμηση και αντιγραφή, όπως όλοι οι συγγραφείς τόνιζαν. Η μετανοητερικότητα μπορούσε να είναι χαλαρή, ρευστή και εύπλαστη, να δουλεύει με πολλαπλές αναφορές, τσαλαβουτώντας την υψηλή και χαμηλή κουλτούρα, στο επώνυμο και το ανώνυμο, το τοπικό και το διεθνές, το παραδοσιακό και το σύγχρονο. Αυτός ο σχετικισμός αναφορών και αξιών ήταν που επέτρεπε τελικά στο μέσο ελεύθερο επαγγελματία να κάνει καλύτερα τη δουλειά του, ικανοποιώντας κάθε απέτηση και γούστο. Τα εγχειρίδια δεν στόχευαν στην αρχιτεκτονική ως δημιουργία υψηλής ποιότητας, αλλά στην αρχιτεκτονική ως επιτυχημένη και απονοχοποιημένη επαγγελματική πρακτική. Τι σχέση τότε, θα αναρωτηθεί κάποιος, έχουν όλα αυτά με τον Νόιφερτ? Η τρίτη ελληνική έκδοση της οικοδομικής του 1996, βασισμένη στη γερμανική του 1992, ήταν και η πρώτη έκδοση στην οποία δεν συμμετείχε ο ίδιος ο Νόιφερτ, αλλά εκδόθηκε υπό την εποπτεία του γιού του, Πέτερ Νόιφερτ, και μια ομάδα ειδικών. Το νέο βιβλίο θα ακολουθούσε την εποχή του, αναπτύσσοντας νέα θέματα και σχολιάζοντας νέα παραδείγματα. Εκεί που βλέπαμε κατοικίες, εργοστάσια και σχολεία, τώρα βλέπουμε και τσίρκο, τζαμιά και χώρους fitness. Εκεί που μελετούσαμε δίκτυα ηλεκτρισμού και σωλήνες σύδρευσης, τώρα μελετάμε και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αηφόρο δόμηση. Εκεί που είχαμε έργα των Gropius, Mendelssohn, Hilbert Zimmer και Ginsburg, τώρα έχουμε και έργα των Bofill, Hollein, Sterling και Meyer.
Εκεί η μοντέρνα εποχή, της οποίας παιδί ήταν οικοδομική, το 1936, έδινε τη θέση της στη μεταμοντέρνα και ο νέος Νόιφερτ ακολουθούσε πρόθυμα τα νέα δεδομένα. Το παραπάνω γεγονός δεν έχει να κάνει με μια αποτυχία ή μια αλωτρίωση του αρχικού πνεύματος του βιβλίου. Κάθε άλλο. Όπως έγραφε ο Έρνστ Νόιφερτ στον πρόλογο της έκδοσης του 1996, η διδακτική αξία της οικοδομικής είναι αδιαφυσβήτητη, αλλά η αξία αυτή θα είναι πλαστή αν αγνοηθεί η ιστορική της διάσταση. Ο κίνδυνος μιας ψευδούς διδασκαλίας μπορεί να αποφευχθεί μόνο όταν η διδασκαλία η ίδια διασφαλίζει το ότι δεν είναι κάτι το οριστικό, αλλά υπηρετεί κάτι το ζωντανό, το γεννόμενο και το εξελισσόμενο. Με άλλα λόγια, η διδακτική αξία της οικοδομικής βρίσκεται στην ιστορική της διάσταση, αφού μόνο μια αρχιτεκτονική που απαντά στην εποχή της μπορεί να είναι διδακτική. Δεν ήταν ο Γέρος Νόιφερτ που αλωτριώθηκε, που συμβιβάστηκε ή δεν ήξερε τι γίνεται. Ήδη στην πρώτη έκδοση του 1936, η ιστορία εμφανίζεται ως αυτή που ορίζει την αρχιτεκτονική της κάθε εποχής, θυμίζοντας ότι μοντέρνο είναι απλώς το σύγχρονο. Ξεφυλίζοντας την πρώτη γερμανική έκδοση του 1936, το βλέμμα πέφτει στη σελίδα 116. Εδώ αναπαρίστανται κρεβάτια, μονά ή διπλά, σε συνέχεια παράλληλα, ενωμένα σε απόσταση. Κάτω όμως από τις απλές μοντέρνες κατασκευές, υπάρχουν και τέσσερα άλλα ιδιαίτερα, περίεργα και απρόσμενα κρεβάτια. Ένα κυβωτιόσχημο με άνοιγμα σε σχήμα καρδιάς, δύο με ουρανό και κουρτίνες περιμετρικά και ένα με ουρανό, φωταγωγό στην ορυφή, κουρτίνες και ανάγλυφους υπότες στις τέσσερις γωνίες. Γιατί να αναπαραστήσει ο Νόιφερτ αυτές τις περίεργες κατασκευές? Τι ρόλο παίζουν? Ο Νόιφερτ το εξηγεί παρακάτω σε μία πρόταση. Αυτά τα τέσσερα τελευταία παραδείγματα δείχνουν ξεκάθαρα το πόσο πολύ εξαρτάται ο σχεδιασμός του χώρου και της επίπλωσης από τον τρόπο ζωής της κάθε εποχής. Σαν μικρές ετεροτοπίες, πέρα του μοντέρνου φουξιοναλισμού, τα τέσσερα αυτά διπλά κρεβάτια μας μιλάνε για την υπέρβαση της σχέσης μορφής και λειτουργίας. Τα αντικείμενα αυτά είναι τόποι του ύπνου και της ξεκούρασης, αλλά και τόποι του ονείρου και του έρωτα. Τόποι πραγματικών δράσεων και γεγονότων, αλλά και τόποι φαντασιακοί, γεμάτη ναρκισσιστικές προβολές και σωματικές απολαύσεις. Κοινότοπα έπιπλα μιας περασμένης εποχής, αλλά και ζωντανά σύμβολα που προοικονομούν το μετανεωτερικό μέλλον, σημάδια της μελλοντικής μεταμοντέρνας αρχιτεκτονικής, η οποία θα επιστρέψει στο οικείο και στο κοινότοπο για να ξαναβρει τη μνήμη και την επιθυμία. Αυτή είναι τελικά και η διαφορά του βιβλίου του Νόιφερτ από τα άλλα ελληνικά βιβλία που το ακολούθησαν ως προσπάθειες διάχυσης της λογικής του. Όσα γράφονται το 1936 είναι διαχρονικά, γιατί γράφονται μέσα από την προοπτική της ιστορίας και με τη συνείδηση ότι η αρχιτεκτονική δεν μπορεί παρά να αλλάσει και να εξελίσσεται. Το βιβλίο του Νόιφερτ δεν είναι ένα εγχειρίδιο οικοδομικής, είναι ένα βιβλίο θεωρίας της αρχιτεκτονικής, το οποίο μιλάει για τον σχεδιασμό μέσα από το πρόσκαιρο ιστορικό πρίσμα της δικής του μοντέρνας εποχής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον κύριο Τσιαμπάο. Εδώ τελειώνει η συνεδρία με θέμα το Bauhaus στην Ελλάδα. Βέβαια, το συμπέρασμα ίσως είναι η Ελλάδα στο Bauhaus ή η ελληνική πρόσληψη του Bauhaus, που είναι διαφορετικά πράγματα. Έχετε 56 λεπτά για διάλειμμα. 3:30 θα ξεκινήσει η επόμενη συνεδρία με θέμα εκπαίδευση.